97,4. Ήταν λέει παλιόκερος η ώρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ για καλοκαίρι να μιλάμε? Ρε, υπάρχει καλύτερο καλοκαίρι από αυτό? Εκεί που πάει να σκάσει ο Τζίτζικας, κλάκα της να πούμε μια βροχάρα, ηρεμεί το θέμα, ποτίζεται το έδαφος, βρέχονται τα δάση και δεν παίρνουν φωτιά, δεν δουλεύουν τα air condition να κάνουν κακό στην ατμόσφαιρα, δεν πλευριτώνεις, δεν πεθαίνουν οι γέροι. Στο ρέι, τέτοιο καιρό να παρακαλάτε. Αλλά όταν έχω να κάνω με χωρικούς, τι μπορώ να πω και πώς μπορώ να ενεργήσω ώστε να ανέβει το εγκεφαλικό επίπεδο της πόλης και όχι μόνο, λίγο πιο ψηλά, γιατί το έχουμε, είμαστε έξυπνος λαός, και να ακολουθήσουμε τα βήματα των συμπατριωτών μας στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αυτά που βλέπουμε, αυτά που έχουν κάνει, να παραδειγματιστούμε και σιγά σιγά, επειδή υποληπτόμεθα γύρω στα 100 χρόνια ελευθερίας από τους παλιολαδίτες, σιγά σιγά με την εργατικότητά μας και την εξυπνάδα μας να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε, αν μπορούμε. Αλλά όταν έχουμε κάνει τη Χαλκιδική έτσι που την κάναμε, όταν έχουμε τα πιέρια όρη ανεκμετάλλευτα, όταν οι θάλασσές μας δεν είναι πεντακάθαρες γυαλιά τρίτης διαλογής τουρίστες, θα έχετε εδώ πέρα, και αφού συναναστρέφεστε με αυτούς θα χαμηλώνει το επίπεδό σας. Και προσπαθώ να ξεκινήσω να πείσω φίλους τους οποίους εκτιμώ, διότι σε ορισμένα πράγματα έχουν τεράστιες γνώσεις, να καταλάβουν ότι ακούγοντας έναν άνθρωπο πολύπειρο και σοβαρό παπατζή σαν και εμένα, μόνο κέρδος μπορούν να έχουν. Φίλοι και φίλοι, τον Ιλουμινάτη, του απλού παρατηρητή και του λίμπερο της καρδιάς μας, 107 κομματσέτερη, και να το λέτε. Πάρε με ένα τραγουδάκι. Μη το κάνεις, σου λέει. Μη. Υπάρχει μια φωνή μέσα σου που σου λέει μη. Όταν πάει να κάνεις κάτι. Να, σου το λέει και τραγουδιστά ο Ερήφης. Άραξε ρε μεγάλε. Και σκέψου, σε έχουνε κάνει να τρέχεις, να θες να πας κάπου, το κάνεις γρήγορα και χάνεις τη σκέψη πάνω στο τραγούδι, στο παιδό, πάνω στο τρέξιμο. Γι' αυτό το λέω εδώ και στην συνεργάτη δάμη, τη Δεσποινίδα τον Βόλη, μη τρέχεις, σπέβδε, άλλο σπέβδω, άλλο τρέχω. Γιατί το σπέβδε θα φτάσεις. Ένα το θέμα. Άμα βιάζεσαι και λίγο, σπέβδε ταχαίως. Αν είσαι γαλόρος, σπέβδε βραδέως, αλλά πήγαινε. Και έτσι σπέβδει. Ή πηγαίνει. Γιατί πηγαίνει η ομάδα της πόλης σας στην Ολλανδία για το δεύτερο, λέει, στάδιο της προετοιμασίας. Ακολουθούμενοι από παράπονα, γκρίνιες, χαζοπειραματισμοί, εξυπνάδες, χαζομαγκές και ήρεμη δύναμη του λαού του ΠΑΟΚ πηγαίνει και αγοράζει διαρκείας. Και λέει στον πρόεδρό του, τον Ιβάν Σαββίδη, είμαι εδώ, ναι μωρό μου, για σένα. Όσο έχεις εμένα δεν θα πάθεις κακό. Το έχεις αυτό το τραγούδι? Είμαι εδώ, θέλω να μου το βάλεις. Είναι το τραγούδι που τραγουδάνε οι παοξίδες πηγαίνοντας να πάρουν το διαρκείας τους. Παντού ήταν κοντά του μέσα στο χειμώνα από την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος
από τα κατεστημένα των Αθηνών. Και επειδή δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν σε άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, διάλεξαν τον ΠΑΟΚ. Αυτόν που πονάει. Και βάλαν τους παοξίδες μέσα σε έναν πόλεμο που οι παοξίδες ποτέ δεν τον θέλανε. Τον πόλεμο συμφερόντων. Το παιχνίδι της εξουσίας. Τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα της ζωής του πλανήτη, τους βάλαν όλους μέσα στην τούμπα. Και εκεί, βλέποντας το δίκιο του Προέδρου, οι μάγκες, η μακεδονική φάλαγγα του ΠΑΟΚ μπήκε μπροστά. Και λέει, όποιος τον πειράξει, εδώ είμαστε. Διότι, λένε οι παοξίδες, όταν πήρε τον ΠΑΟΚ είπε, αδέρφια, μη στεναχωριέστε, τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι δικά μου χρέη. Και οι παοξίδες τι τον απάντησαν? Πρόεδρε, και εσύ μου στεναχωριέσαι, τα προβλήματά σου είναι και δικά μας προβλήματα. Άντε βγάλ τα πέρα με τους παοξίδες. Άντε βάλε τον μπελά στο κεφάλι σου. Να σε καλά και όλα τα άλλα μπιμπιμπά με κεφαλαία γράμματα. Ωρε μάνα μου τι έχει να γίνει. Χιλιάδες από όλα τα μέρη του κόσμου, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Αυστραλία, από το Βόρειο και Νότιο Πόλο, από τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα, από την Κρήτη και τη Γάβδο, παντού αιτήσεις για διαρκεία στον ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε εδώ, λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕ. Και από εδώ και πέρα προχώρα και μη μασάς τίποτα. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σου, σε στηρίζουμε. Όποια κουφάλα τορμήσει να σε πειράξει πάνω σε δίκαια αιτήματα, θα είμαστε κοντά σου. Τώρα άμα σε πιάσουν να έχεις φάει 3-4 κομμάτια να πούμε πάνω στο χορτιάτι και να είσαι τρελός και να σκοτώνεις το βράδυ, θα πούμε μαζί σου είμαστε. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή άμα μάθουμε ότι τυπώνεις δολάρια και αγοράζεις εταιρείες και τα βρίσκουν ότι είναι 7, τι άσε κάνουμε, σε υποστηρίξουμε, ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε να πέφτει ένα ολόκληρο κατεστημένο ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, δημοσιογράφων και παραγωγών, βουλευτών και υπουργών, επάνω σε έναν άνθρωπο που επενδύει στη Μακεδονία, που ανοίγει επιχειρήσεις, που πάνε εργαζόμενοι και βρίσκουν και βγάζουν έντιμα το ψωμί τους, που πληρώνονται στην πρώτη του μήνα, που παίρνουν μπόνους, που ανοίγει εργοστάσια, που φτιάχνει ξενοδοχεία, που αγοράζει λιμάνια και επενδύει και στον ΠΑΟΚ, όποια κουφάλα τον πειράξει είμαστε εμείς μπροστά. Κουφάλες! Λένε οι παοξίδες, τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκά αλαφούζος ερχόμαστε, κουφάλες. Σας φάμε όλους.
Θα κάνουμε μεταγραφές και δεν πληρώνουμε και μία στο ελληνικό κράτος. Τι είμαστε, κορόιδα σαν για εσάς, χαϊβάνια, χαϊβάνια. Και ξεκαρδισμένος στα γέλια ο δις πτωχευμένος κύριος Κώστας στην Κατερίνη χαριετίζεται με τους οπαδούς του εκεί λέγοντάς τους πόσα κορόιδα είναι οι Μακεδόνες που πληρώνουνε από αυτούς που πιστολιάζουν δύο φορές στον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η τιμωρία τους είναι πάρε και 20 εκατομμύρια να κάνεις γήπεδο σε μέρος που απαγορεύεται. Γιατί να μην γελάει ο κύριος Κώστας όταν επέρσι του δώσανε έναν τίτλο που δεν δικαιούτανε, που ονομάστηκε Χάρτινος, που αυτό το κλεμμένο τίτλο το στέρισε από έναν κόσμο που τον περίμενε σαν μάνα εξ ουρανού και το έβαλε σε μια τροπεοθήκη που έχει κι άλλα κλεμμένα εκεί, που αν δεν το βάζε κανείς δεν θα το πρόσεχε. Είτε το βάλε είτε δεν το βάλε. Μια κλεμμένη γιγάντια προσπάθεια που έκανε ένα έντιμο σωματείο παίζοντας 10 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών με σφαγιαστικές διαιτησίες όπως αυτή στη Λάρισα και στον Απόλλων Αθηνών, με χαριστικές διατησίες στον κύριο Κώστα, με πέναντι 4 μέτρα έξω από την περιοχή, με offside goal όπως την Ξάνθη και άλλα τόσα. Και παρόλα αυτά πέτυχε το ακατόρθωτο. Κέρδισε το πρωτάθλημα με 8 βαθμούς διαφορά. Και εκεί ο Βασιλιάδης, φοβούμενος την αργή του Ολυμπιακού και μη βλέποντας ότι στο τέλος οι Ολυμπιακοί μετανόησαν γι' αυτό που κάνανε, ακούσατε χθες τον Νοβοσέλατς, Ολυμπιακάκιας, χρόνια Κροατής και τηλεφωνικό της και τηλεφωνητής στα RGNA. Στο τέλος λύγησε όταν τον είπα καλά ρε. Όλα αυτά τα έκανες να δώσεις τον Κυρκώστα το πρωτάθλημα. Εκεί μου δεν μίλησε. Δεν μίλησε. Ο Πασχάλης θα έλεγε τη δικαιολογία. Δεν το ξέρα τότε. Δεν το ξέρες Πασχάλη. Ας ρώταγες. Και βουτήξατε το δίκαιο να πούμε του Κοσμάκη. Μάγκες. Κυνηγήσατε τον πρόεδρο. Το βγάλατε και εκεί. Σαν τον τρελό που μπήκε με την πιστόλα μέσα, ο Ρίγκο, ο Λίνι Βαν Κλιφ. Του γυρίσατε τη φωτογραφία σε όλο τον κόσμο, τον ξεφτελίστε. Ναι, αλλά, που δεν πέρασε. Χιλιάδες, εκατομμύρια κυκλώσανε. Άλλος με παρουσία, άλλος με το μυαλό του. Το κάστρο της Τούμπας και ο Ιβάν μέσα σιδηρόφραχτος είπε μολό λαβέ, εδώ είμαι και δεν είμαι μόνος μου, σαν το Λεωνίδα που είχε 300 κομμάτια και 800 θεσποιείς που το ξεχνάνε όλοι, γιατί και εκείνοι κάτσανε με το Λέοντα και αγωνιστήκανε. Και εκείνοι δεν το κάνανε επίτηδες όπως ο Λεωνίδας, διότι ο χρησμός έλεγε ότι άμα σκοτωθεί εκεί θα σωθεί η Σπάρτη. Εκείνοι το κάνανε γιατί το πιστεύανε. Όλος ο κόσμος όμως λέει το Λέον. Εγώ θα πω και τους θεσποιείς. Έτσι περικυκλώσανε τον Ιβάν. Και αυτός όταν δεν είναι μόνος του, τους έπαιξε μπάλα όπως ήθελε. Και τώρα είμαστε εδώ.
φωνάζουνε τα παόκια καταμετρίους υπολογισμούς που γίνανε, τα εισιτήρια δεν φτάνουνε, σπεύστε να πάρετε εισιτήρια διότι θα εξαντληθούν πολύ σύντομα και από ό,τι λέει ο Ιβάν δεν θα αφήσει παραπάνω από 18-20 χιλιάδες να πουληθούν, ώστε να υπάρχουν και 5-6-7 χιλιάδες για τον φτωχό κόσμο που δεν έχει λεφτά να πάρει εισιτήριο και περιμένει να δει 5 αγώνες το χρόνο. Και για αυτούς με ρίπνει ο Ιβάν. Θα πεις, εγώ έχω τον Αλαφούζο, εγώ μια χαρά. Ετοιμάζομαι. Αγαθέ κύριε Κώστα που τη συζήτηση την κάναμε χθες και δεν πήρες χαμπάρι το παιχνίδι που παίζεται. Δύο είναι οι οικογένειες κύριε Κώστα, στο είπα και στο ξαναλέω και πάλι θα στο ξαναπώ. Δύο. Ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης. Τον Παναθηναϊκό τον έχει ο Βαρδινογιάννης. Είναι δικός του, δεν μπορεί να πει απλώσει χέρι. Για να τον πάρει ο Αλαφούζος, στο όνομά του το ρώτησε. Του λέει πάρτον. Οτιδήποτε θα κάνεις, να τον πουλείς, να τον κάνεις, θα με ρωτήσεις. Ναι βέβαια, αλίμονο. Θα σε ρωτήσω ρε καπετάνιε. Είμαι τρελός να μην σε ρωτήσω, αφού εσύ είσαι ο Σερίφης. Και ο Λατσής και το Λατσέι. Ποιο δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ανεβασμένοι, όλοι μένουν στην Ελβετία. Και εδώ είναι οι μούρες τους. Και παίζεται το παιχνίδι της εξουσίας. Αυτό δικό μου, εκείνο δικό σου. Εκείνο δικό σου, εκεί θα σκοτωθούμε. Φίλε, εκεί τα αυτά, δεν γίνεται. Εκεί μαζί, μαζί, πάμε στο άλλο. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτές τις δύο να δυνάμεις κύριε Κώστα, που δεν είσαι με τίποτα εσύ, είναι αναλώσιμος ο Μελισανίδης. Ανθρώπους σαν τον Μελισανίδη τον βγάζουνε, τον αφήνουν να πάει μέχρι ένα σημείο. Και μετά εκεί που θα χρειαστεί τον δίνουνε. Για να λένε ότι φάγαν και ένα Τζογατζόπουλο. Κατάλαβε. Και τα τσακάλια Παπανδρέου Λαλιώτης. Η Παπανδρέου Βάσου χαθήκαν από αυτό τίποτα. Φου, τι που ζούνε. Τι κορόιδα. Γιατί ξέρουν ότι είναι η σειρά τους. Μα σηκώσουν κεφάλι παραπάνω. Ο άλλος πήγε πήρε σπίτι στη Διονυσίου Αεροπαγή του. Πού πήγες κύριε. Πού ήρθες με τρίπιο σόβρακο από τη Γερμανία. Και δυο αριστερά παπούτσια και ισπανικό πατελόνι μέχρι το στήθος επάνω. Και πήγες και πήρες σπίτι στη Διονυσίου και έχουν σπίτι οι πρίγκιπες. Οι Βαρόνοι, οι Ζάμπλουτοι, οι παλιοί Αθηναίοι, όλα είναι 10 σπίτια εκεί. Μόνο κατοικίες όλα. Και απέναντι στα 50 μέτρα είναι η Ακρόπολη. Εκεί που πήγες εκεί, να σε βλέπει όλος ο κόσμος. Μόλις έβγαλε στο κεφάλι, φάτε τον. Να λέμε ότι φάγαμε και ένα από το Αμπαρτολό Πασόκ. Και τον κάνανε μια γαψιά. Και έπαιρνε και καμιά χιλιάδα διαρκείας. Στο πέταλο. Από 50 ευρώ 5.000. Μεγάλη δουλειά. Για να κάνει και τον καλό τάδι να πούμε. Στους φτωχούς. Το κορόιδο της τράπουλας. Και τον στείλανε. Αδιάβαστο. Οι δύο λοιπόν οικογένειες αυτές ξαφνικά βλέπουν μια τρίτη δύναμη η οποία δεν εξαρτάται από αυτούς. Δεν ήρθε να φιλήσει δαχτυλίδι. Φίλε Νίκο από τα Γιαννιτσά. Φίλε Πασχάλη. Φίλε Νοβοσέλατς. Γιώργο Αριανέ. Μιλάω για τους φίλους τους. Ακροατές, τους συχνούς. Τους ήρωες αυτής της εκπομπής. Φίλε Μάκη με τον Φορτηγό, φίλε Μάκη άλλε. Το Σταύρο από τη Νέα Υόρκη. Το φίλο μου τον Ανδρέα, τον Σεφ. Όλους αυτούς που είναι οι ήρωες που αποτελούν τον κορμό αυτής της εκπομπής. Ξαφνικά μέσα στα δύο τα σόγια, τα οποία σόγια ελέγχουν όλους τους άλλους. Οι μισοί ελέγχουν τους Μαρίνο, Μυτιλινέο, ξέρω εγώ, τα μεγάλα κεφάλια. Και άλλη μισή τους άλλους που δεν φαίνονται. Τους κρυφτούς, τους μουλοχτούς. Που δεν τους ξέρει κανείς κι όμως έχουν 200 καράβια ο καθένας. Αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω, δεν προξενούν. Οι κόρες τους δεν...
να βγάλουν σέρφικ, να τις ανεβάζουν στο Instagram, είναι σοβαρές, κρυμμένες. Να μπορούν και μια φορά όταν βρίσκονται στη Ρώμη να βγουν μόνοι τους έξω. Γιατί εδώ πάντα είναι με bodyguard. Ο Λάτσης έχει αυτού στην Αφρόκρεμα και ο Βαρδινογιάννης έχει και τις κάτι που φαίνονται, που δείχνουν, που βγαίνουν μπροστά, αυτοί που την πληρώνουν στο τέλος. Και ξαφνικά βγαίνει μια άλλη δύναμη. Θα πεις τώρα, ρε μεγάλε, θα πεις τώρα τι λες. Τι λες ρε, ζαλισμένε πρωί πρωί. Συγκρίνεις το Βαρδινογιάννη, το Λάτσι με τον Ιβάν. Κάτσε ρε φίλε να μιλήσω. Κάτσε ρε φίλε να μιλήσω. Άσε με να τελειώσω. Συγκρίνω. Πριν σου μιλήσω μου λες να συγκρίνω. Άσε με να σου πω τι πάρα συγκρίνω. Κι αν συγκρίνω. Κι αν δεν συγκρίνω τι θα γίνει δηλαδή. Θα πάρεις τηλέφωνο να με ζητάς συγγνώμη. Άσε με να μιλήσω. Μου την έδωσες. Κάνε διάλειμμα. Για να μην φτάσετε σε σημείο και σας πούνε αυτό που λέει η Αηδός, ότι το χτέρισμα δεν σας πηγαίνει, μπορείτε να μας επισκεφτείτε. Ολύμπου 23, το πανέμορφο κομμωτήριο της κυρίας Εύης σας περιμένει με προσωπικό ειδικευμένο στην κόμωση και όχι μόνο, σε παρουσία, σε ευγένεια, με εκπληκτικά προϊόντα Σβάρκοφ γερμανικής τεχνογνωσίας και πάνω απ' όλα με τις τιμές που πραγματικά αγγίζουν τα όρια του καθόλου. 5 μόνο ευρώ το κούρεμα, το κομμωτήριο για όλη την οικογένεια, για σας, για την γυναίκα σας, για το παιδί σας, να πάτε και να σας φτιάξουμε. Ολύμπου 23 2 31 0 5 15 0 17, σε ένα πανέμορφο καταπράσινο τοπίο στο Χορτιάτι υπάρχει ένα ποιοτικό μαγαζί που σας περιμένει. Το μαγαζί λίγο το υποβαθμίζει το προϊόν, αλλά ένα απίστευτο μέρος που μπορείτε να πάτε και να πραγματοποιήσετε τις κρυφές σας επιθυμίες, που είναι σε μια χαρά σας να περάσει καλά και ο κόσμος που θα είναι καλεσμένος. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις τα άγραφα δίπλα σου στο Χορτιάτι. Και μενού με όλα τα καλά. Από σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Εγώ πήγα, φιλοξενήθηκα και θέλω να σας πω ότι τα ψητά του ήταν και ένας γάμος. Εγκινότανε η Νύφη, ο Γαμπρό και τους καλεσμένους. Όλοι ήτανε χαμογελαστοί, γιατί νηστικό χωρίο αρκούδι δεν χορεύει και εκεί να δείτε γλέντι. Θύμα από τάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr και στο 2310622705, από 12 ευρώ το άτομο. Και μου λες εμένα ότι ξαφνικά μπήκε, ποιος είναι αυτός μωρέ. Και εκεί άρχισε, λίγο χαμήλωσε τη Βενετσιά. Και εκεί άρχισε η παραπληροφόρηση και το σπήλωμα του ανθρώπου που είπαμε παραπάνω, να μην τα ξαναλέμε, τι έχει προσφέρει στη Μακεδονία. Και ο Λαθρέμπορος, ο Ρωσοπόντιος,
ο αυτός δεν είναι Έλληνας, ο έτσι, ο αλλιώς. Σε έναν άνθρωπο που όχι μόνο όλα αυτά που σας είπα, κάνει και ένα τεράστιο φιλανθρωπικό αγώνα. Και αυτούς που έχει σώσει είναι τόσοι που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ορμήξανε πάνω του να πούμε, σιγά, τον καταπιούμε. Και μου λες εσύ ότι είναι τρίτη δύναμη. Ρε μεγάλε, σου έχει δείξει, φίλε, Κώστα από την Κατερίνη, αμφισβητεία, άμπαλε, πόσος είναι. Κάποτε αναρωτήθηκα και εγώ φωναχτά εδώ από αυτό το μικρόβιο, ρε Σαββίδη, πες μας πόσος είσαι. Να ξέρουμε. Γιατί αυτούς τους ξέρουμε πόσοι είναι. Και μέχρι που φτάνουνε. Πόσος είσαι ρε φίλε. Γιατί από ό,τι δείχνει είναι ατέλειωτος. Πρώτα πρώτα δεν τους φοβήθηκε. Γιατί. Γιατί είχε φροντίσει να στείλει τον Παρμενίωνα. Να καταλάβει ένα κομμάτι εκεί στην περιοχή της Τρίας, όπου αποβιβάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Με τους Μακεδόνες, τους Θεσσαλούς, τους Αγριάνες, τους Τριβελούς, Τριβαλούς, τους Στρακιώτες και κάποιους από την άλλη Ελλάδα μισθοφόρους. Σου λέει πού θα πάω. Και αν με περιμένουν εκεί πώς θα κάνω απόβαση. Τι είναι τώρα, απόβαση στην Ορμανδία. Ρίχναν εξυπτωτιστές. Αν με θερήσουν. Στέλνει με καμιά 15.000 στρατό τον Παρμενίο, πιάσε εκείνα τα μέρη, εκεί που θα έρθω, να αποβιβαστώ και μετά τα λέμε. Και ο Σαββίδης αυτό το κάνει. Τότε! Αγαπάει τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι προσφυγάκι, σαν και εμάς. Είναι ένα συν. Αλλά επειδή ήξερε ότι θα πέσει πάνω σε μεγάλα συμφέροντα, φρόντισε και είχε στείλει τον Παρμενίωνα να ετοιμάσει το έδαφος παίρνοντας τον ΠΑΟΚ. Και γίνεται γινόμενος ευεργέτης του ΠΑΟΚ. Απαλλάσσοντας από τα χρέη, μην φανταστείτε, 11 εκατομμύρια στα 300 της ΑΕΚ, έτσι. Και τα 150 που χρωστάει ο Παναθηναϊκός και έχει τον Αλαφούζο σιγά σιγά να τα δίνει. 180 που είναι μέσα ο Ολυμπιακός. 10 ήταν όλα τα φουκαριάρικα. Και 10 χρόνια κολλημένα στα δικαστήρια, στα διοικητικά δικαστήρια περιμένανε να γίνει μια ρύθμιση. Και ήρθε και βγήκαν, όταν βγήκαν 120 δόσεις και μπήκαν εκατοντάδες εταιρείες και σωθήκανε, μπήκε και ο ΠΑΟΚ. Και εκεί έκανε τη συμφωνία. Αν τα δώσω όλα, για τις 120 δόσεις πληρώνει κανένα 40% επιτόκια. Δεν στα βγάζουν όλα, άμα πάνε να κάνεις, χρωστάς 500.000 στην εφορία, μπας να δώσεις 500.000 σε 120 δόσεις σε 10 χρόνια, σου βάλουν και ένα 40%. Άμα τα δώσεις κράου, έφυγες. Και πάει και τα ρίχνει ο άνθρωπος. Και ελευθερώνει τον ΠΑΟΚ. Θα πει σιγά. Σιγά, ξεσιγά μπορεί να είναι λίγα μπροστά σε αυτά που χρωστάνε οι Αθηναίοι, αλλά εδώ πέρα πολλοί είναι μίζεροι, φτωχοί. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάνα. Α, βλέπετε τον Ηρακλή και τον Άρη, βουνά σωματεία. Και από τους παλιούς τους ευεργετηθέντες από αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες, δεν βρίσκεται ένας να ρίξει ένα εκατομμύριο στον Ηρακλή, το βγάλει μπάι στην Β' Εθνική, πού είναι οι παλιοί. Χαΐτογλου, Εμφιετζόγλου, Ατματζίδης, ο άλλος, Πριτσινίδης, ξέρω, ζουν αυτοί, είναι και μεγάλοι ήταν, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει κάποιος. Καλοί άνθρωποι, ο Ατματζίδης ειδικά, για τον Ατματζίδη μιλάω. Και άλλοι μεγάλοι πολλοί που περάσανε. Και έρχεται ο δικός σου, δίνει 10-11, από εκεί, σου λέει, μέσα σε 6-7 χρόνια έδωσε 100. 100. Πήρα δύο κύπελα, με αδικήσαν, με κάναν, με δείξαν.
και προχωράμε. Και τι μας μάγκα το έδαφος, απαρεπείραξε τον. Γιατί πιστεύεις ότι άμα ήταν κανένας ο οποίος έκανε ματσαγωνία στη Βόρεια Ελλάδα, θα βγαίνει μπροστά ο κόσμος, θα βγαίνουν οι σύνδεσμοι, ξαναπείς, οι σύνδεσμοι τους του ΠΑΟΚ. Εκατοντάδες σύνδεσμοι σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες. Κανείς δεν έχει μιλήσει. Α, κάνα δύο-τρεις φορές κάτι που χρειάστηκε και μέχρι εκεί. Ξέρεις πώς θα παρακολουθούν αυτά, μην τυχόν πιαστεί κορόιδο να πούμε πάλι ο ΠΑΟΞής. Και τον έχουν περάσει από 100 μάτια. Του βγαίνει ο Αμερικάνος πρέσβης και λέει τον παρακολουθούμε μέρα νύχτα. Να το ξέρετε, σε παρακολουθούμε το FBI. Να τον πιάσουν κάπου να κάνει παρανομίες και ο άνθρωπος δεν έχει, δεν τον έχουν βρει τίποτα. Βρήκαν το πιστόλι που μπήκε μέσα να διαμαρτυρηθεί και δεν το έβγαλε το κορόιδο. Πάνω στην τρέλα του. Ναι, αλλά εκεί βγήκανε μπροστά. Γιατί την είδανε τι πάει να γίνει. Και λέω εγώ τώρα πόσος είναι, εδώ πήγε και πήρε το λιμάνι. Θα πεις εντάξει, δεν μπορούσε να το πάρει. Ο Λάτσης πήρε το ελληνικό 10 δις έργο. Ναι, πήρε. Από πόσο το πήρε? Ένα 200. Ένα 200. Και τα 10 δις θα τα βάζει και θα πουλάει και θα κάνει και θα δείχνει. Αλλά σαν μέγεθος, ό,τι ώρα ήθελε μπορούσε να το πάρει το λιμάνι. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Του πήραν κάτι Γερμανοί, κάτι Γάλλοι που είναι μέσα και ο Μαρινάκης. Πάπη πρώτη κολεγιά στα συμφέροντα που σας λέω. Εδώ θα σκοτωνόμαστε, εκεί είμαστε μαζί. Και πήραν το λιμάνι μαζί. Και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά του Μελισανίδη. Και είναι εχθροί τώρα. Δεν με πεις εμένα με τον Ολυμπιακό να κάτσω να φάω παρέα μαζί του? Δεν κάθομαι. Στο μεταξύ μας πάντα θα ακούγεται το σύνθημα. Στους μεταξύ μας αγώνες. Και με το σύνθημα αυτό έλα Ολυμπιακέ να τα πούμε. Και εκεί και εδώ. Να σκοτωθούμε μέσα στο πράσινο όμως. Παιχτικά. Και οι προέδροι κάνουν και δουλειές μαζί. Πήρα το λιμάνι, αύριο θα πάρουν ένα αεροδρόμιο. Θα πάει ο Σαββίδης, πόσο κάνει, 500 εκατομμύρια. 500, 250 θέλω το 50%. Μπαίνει η εταιρεία του Μαρινάκη και το 20 εγώ, 70. Μπαίνει και ο Βαρδινογιάννης, δώσει και εμένα το 10. Και στο άλλο τι έχουμε, έχουμε τα ναύλα. Τα καράβια κάτι πρέπει να κουβαλήσουνε. Κουβαλάνε τα ούμπαλα του Μαρινάκη και του Αλαφούζου. Άντε του Μαρινάκη να είναι κανένα 2-3 κιλά, του Αλαφούζου τι θα είναι. Εγώ έχω τα πετρέλαια στη τα ρώσικα. Α, με ενδιαφέρει. Πόσο είναι το ναύλο, τόσο, αλλά εγώ θέλω τόσο. Εκεί, και εκεί θα τα στείλεις στο Μαϊάμι, έχω μια ξενοδοχεία εκεί, μα μπαίνω κι εγώ εκεί μέσα. Και γίνονται τα ταλαβέρια. Και στο ποδόσφαιρο θα σκοτωθούμε. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Τώρα που τον αποδεχτήκα, δώστε μου τη γραμμή. Τώρα που τον αποδεχτήκανε. Γιατί μέχρι τώρα νομίζανε ότι θα τον κάνουνε φου. Τέλος αυτό. Τώρα τον αποδεχτήκανε και ξέρουνε ότι εάν τον πειράξουνε θα γίνει πόλεμος. Όχι, μη φανταστείτε μάχες στους δρόμους και τα αυτά, οικονομικός πόλεμος. Δεν μασάει ο Πόντιος και δεν ξέρουμε ούτε εσείς ούτε αυτοί που περιμένουν στη γραμμή. Ανοιχτές γραμμές 2-31-02-87 και 3-8. Ούτε αυτή, ούτε ο ηχολήπτης, ακόμα και ο Σαββίδης ο ίδιος, δεν ξέρει πόσος είναι. Πόσος μεγάλος είναι. Και αν μπορεί να συγκριθεί με τις δύο μεγάλες δυνάμεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, τραπεζιτικές δυνάμεις
εφοπλιστικές. Πού είναι τα συγκροτήματα του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι? Γιατί βγήκε στα ίσα, δεν τους ρώτησε, δεν φίλησε δαχτυλίδι. Γιατί ο Μαρινάκης για να κάνει αυτό με το Μέγα ζήτησε την άδεια του Βαρδινογιάννη. Έλα μαζί να την κλείσουμε να μην την πάρει ο άλλος. Εντάξει. Δώσαν από 20, το κλείσανε. Μάτωσαν όμως. Σου λέει 20. Σου λέει 20. Ξέρεις τι είναι να τα μετράς 20 εκατομμύρια, τα δώσεις για να κλείσεις. Και να σε βρίζει και ο κόσμος. Τέτοιες τρίπλες τους κάνει ο Πόντιος. Ορίστε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα Γιώργη, από την Ασπρό Μαύρη, Νέα Υόρκη. Καλώς το φίλο μου. Ο Σταύρος. Σταύρος του Μανίδης. Πώς με άκουσες σήμερα, Σταύρο? Πήρα να σε πω, δεν θα έπαιρνα, γιατί δεν θα έπαιρνα. Με έκανες, με έφτιαξες πρωί-πρωί εκεί με το τραγούδι μας. Εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Το έχω βάλει τέρμα στον δρόμο. Είμαι. Και έχω ανανάψει τα αίματά μου. Πόλεμο, ερχόμαστε και από την Αμερική, από την Νέα Υόρκη. Άμα χρειαστεί. Αλλά ο πόλεμος είναι οικονομικός, αδερφέ. Ο πόλεμος δεν θα παιχθεί. Οικονομικός είναι ο πόλεμος. Υπάρχουν. Οικονομικός θα τα στρατοποιήσει ο πρόεδρος. Βέβαια. Αυτός δεν θέλει. Τίποτα. Στα βρώμικα χτυπήματα που το λέγανε λαθρέμπορο, που πήγαν να του φορτώσουν χρέη σε ΚΑΠ, που το βγάλανε με το πιστόλι, λες και πήγαινε να σκοτώσει, να πούμε, κανένα παιδικό σταθμό που μπαίνουν εκεί στην Αμερική και σκοτώνουν τα παιδάκια, το παρουσιάσαν έτσι. Εγώ Γιώργο το έχω πει, πιστόλι, εγώ θα είχα βάλει ένα Λέοπαρντ έξω από τους επίσημους και θα το είχα παρκάρει εκεί πέρα, θα το βάζα εκεί πέρα. Όλοι, αυτή δεν είναι, αυτή είναι... Την καταλάβανε, ότι έχουν να κάνουν με πολύ δυνατό αντίπαλο, φίλε, και μαζεύτηκαν. Από εδώ και πέρα θα παιχθεί πιο έρεμα το παιχνίδι. Θέμα, στη Μακεδονία σε ρήφηση είμαι εγώ. Και κάτω είστε εσείς. Στην Αμερική εδώ που έχει έρθει δύο φορές δεν είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Τι πρόβλημα να έχει? Τι πρόβλημα? Απλώς οι Αμερικάνοι από τότε που πήρε το λιμάνι τον ψάχνουν πάρα πολύ. Αλλά δεν το βρήκανε τίποτα. Βέβαια. Πούλησε την καπνοβιομηχανία και πήρε 1,8 δισεκατομμύρια γεν. Αυτό γιαπωνέζικο νόμισμα. Και από εκεί τα στέλνει στην Κύπρο και τα φέρνει στην Ελλάδα. Τι να τον πούνε. Γεν, αγόρι μου, ξέρεις θα πει γεν τώρα. Έχουμε προεδράρα για τουλάχιστον 15-20 χρόνια ακόμα. Και μετά έχουμε και το Γιωργάκη από πίσω. Γιωργάρα, αυτός θα 35 θα έχει βάλει και μυαλό. Θα είναι και το καινούργιο το γήπεδο. Θα σε φέρει. Περιμένω αυτό να πω και πώς. Θα σου φέρει κάτι παιχτούρες, ρε φίλε. Γεια σου Σταυράκη, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στη Νέα Υόρκη. Ορίστε, επόμενο. Ναι, ναι. Μην κάνεις όνειρα τρελά. Κάτσε εδώ που είσαι εδώ. Προσγείωσέ μας λίγο, σε παρακαλώ. Πες μας και την αλήθεια από την άλλη πλευρά. Θέλω να ακούσω. Να χαιρετήσω και τον Τουμανίδη από την Αμερική. Τον Σταύρο, τον φίλο. Παρότι είμαι Ολυμπιακάρας, ο Πασχάλης, εγώ τον θεωρώ φιλαράκι μου. Γιατί ρε, τι έχετε να χωρίσετε? Μα δεν είναι, άκουσα να δεις. Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Αλλά αντιμετωπίζω το ότι λέω Ολυμπιακός μια αστάθεια. Εντάξει, αναλόγως που το λες. Υπάρχουν εκπομπές που είναι πιο ακραίες, υπάρχουν άλλες πολιτικές, υπάρχουν και δικές μας χιουμοριστικές. Εσένα λίγοι βγήκανε και είπανε γιατί το βγάζεις. Ακόμα και ο Σταύρος από τη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή βγήκε και είπε γιατί το βγάζεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ήτανε ζεστό το σίδερο τότε. Ήτανε δεν με τον... έχω ρε πρόβλημα, ρε. Εγώ πάντα παγωμένος είμαι. Λοιπόν, λέγε. Το θέμα ποιο είναι, ότι σας λέω και σας λέω μη μασάτε, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους, παίζουνε φαπίτσες, ξέρεις, όταν παίζουνε μπυρίμπα, γιατί παίζουν και μπυρίμπα, λοιπόν, και λένε αύριο τι θα πούμε για να κάνουμε τον Νικόλα από τον πειρατή να βγει στον... στον Γιώργο και να τα χώσει. Είναι έτσι, δεν είναι? Και τρελαίνεται ο άνθρωπος.
και ό,τι βγαίνει μέχρι τώρα, ξανατριχιάζει. Άσχετα είναι παόξιδες. Πολλοί παόξιδες όμως του το κλείνουνε, επειδή λέει αλήθειες. Και η αλήθεια είναι πικρή, Γιώργη, και δεν θέλει να την ακούσει ο καθένας. Είπες προηγουμένως για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μεγάλο σωματείο. Βεβαίως. Με ιστορία. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά μερικοί βγάλανε την βρώμα ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο, έχει φαντάσματα μέσα και δεν πλησιάζει κανένα να το πάρει. Σαν παράγοντας μιλάω. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά η δουλειά είναι ότι μετά τον εκδιωκμό, μπορώ να πω, του Θεοδωρίδη, που κρατούσε αυτό το σωματείο με αξιοπρέπεια, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, τρίτο, πέμπτο, τέταρτο, τελικό, ναι, με ωραίες ομάδες, με θέαμα, με μια... Να τελειώσω λίγο, Πασχάλη. Με μια, ναι, διαφορετική κουλτούρα, εντελώς διαφορετική από αυτό που μεταλλάχτηκε, με κόσμο μορφωμένο, ανεβασμένο, με πιο ήρεμο πολιτισμό, πολιτιστική ατμόσφαιρα, στα συνθήματα και στα αυτά, σε όλα αυτά, εδώ έβγαλε όλο αυτό που ήταν κόσμημα για μένα και για ανθρώπους που βλέπουν την αλήθεια, έβγαλε μια οσμή μαλθακότητας σε ορισμένους φανατικούς για τον Ηρακλή. Ότι λοιπόν, αυτό εδώ όλο που είναι πολιτισμός και ανέβασμα είναι μαλθακό και άσχημο. Φιλαράκι, άκουσα δεις. Θα το αλλάξουμε, θα μεταλλάξουμε, θα γίνουμε διαφορετικοί. Λοιπόν, άκουσα δεις, μπορεί εγώ να είμαι Ολυμπιακός, αλλά βλέπεις ότι μιλάω σωστά για όλες τις ομάδες. Και επειδή αυτά που λέω δεν συμφέρει στους μερικούς, γίνομαι το κόκκινο πρόβατο και το μαύρο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Πες μου έναν πρόεδρο που δεν έφαγε ξύλο, του Παντελάκη, τους πάγανε το μαγαζί, εβδομάδα παραβδομάδα. Καλά που είχε τον Κολέμα, που είχε τα τζάμια και είχε κομμένα έτοιμα, πάπ να τα βάλει. Μια φορά, είναι έτσι, δεν είναι? Μια φορά έγινε στον Παντελάκη αυτό. Μια φορά τους πάγανε. Κάτι Σαββατοκύριακο γινότανε, Γιώργη. Όχι, όχι. Εγώ τώρα πού ζω, ταραπλή είμαι. Αργεί κάποιος μετά από μένα να το πει. Το Δεδέογλου μέσα σε στήρα 4 και κάτι άλλο. Τον κλέψανε μέχρι τους ακόμα. Ορισμένοι φύλαζοι, μη με τρώσε το χρόνο, θα με κλείσει απότομα. Και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, και ορισμένοι φύλαζοι, επειδή πάνε και φωνάζουν και βγάζουν τις φλόγες από τη φωνή, νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και κουμάντο. Δηλαδή με ξένο ποπό να κάνουμε τις αδερφές. Αυτό δεν γίνεται, ρε παλικάρια. Αφήστε τον πρόεδρο, οποιοςδήποτε και να είναι, είτε έχει λεφτά είτε δεν έχει, να κάνει αυτό που πρέπει και στο τέλος της χρονιάς να τον βγάλετε, πώς το λένε, τη σέντρα, άμα χρειάζεται. Αλλά επεμβαίνουν όλοι και αναγκάζουν τον κάθε πρόεδρο να κάνει λάθη, για να μην φάει ξύλο. Εντάξει, λοιπόν, όσο για τα διαρκείας. Αυτό δεν υπάρχει, ναι, για το Σαββίδι. Δεν υπάρχει για τα χώρια, αγόρι μου. Βέβαια, μα τέτοιο... πάψει... Μα ο ΠΑΟΚ ήθελε επιτέλους ένα πρόεδρο στο μέγεθός του, διότι όταν είχε το γούμενο το Γιάννη με ένα μέγεθος 200.000 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι εκεί είμαι, ξέρω εγώ, είπα τώρα ένα νούμερο, είναι πάρα πολύ, 10-2 και τα λοιπά, και το μέγεθος του ΠΑΟΚ θα σε πνίξει απέσαι πάνω σου, όπως θα με θυμηθείς. Το μέγεθος του Άρη είναι πολύ μεγάλο για τον Καρυπίδη. Μπράβο. Και όμως τον Καρυπίδη τον βρίζουνε. Το βρίζουνε τον άνθρωπο. Ο οποίος άνθρωπο... Αν δεν υπήρχε ο Καρυπίδης... Εντάξει. Τώρα μπορεί ο Άρης να έπαιζε με την ΑΕΒΟΣ μου. Εντάξει. Ο Ηρακλής γιατί δεν έπαιξε χωρίς Καρυπίδη? Ο Άρης έχει κόσμο. Ο Άρης θα συσπυρωνότανε, θα έμπαινε μπροστά μια ομάδα, θα τον έβγαζε στη Β' Εθνική. Από εκεί και πέρα θα το έκανε το άλμα. Ο Άρης έχει λαό. Και ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο λαό. Ο Καρυπίδης για τον Άρη, το παιδί, εγώ το ξέρω το παιδί. Δεν είμαστε τίποτα φίλοι να βγαίνουμε μαζί, αλλά έχουμε φάει και έχουμε πιει και ένα ποτό. Πριν από 10 χρόνια. Είναι ένα παιδί, ένας πανέξυπνος επιχειρηματίας. Τα 3-4 εκατομμύρια που έδωσε το παιδί είναι ταβάρνι. Δεν είναι δισεκατομμυρίουχος. Αλλά τα έδωσε.
Μπορεί να τα πήρε και δανεικά, αμαλάκι, για να κάνει πολύ την τρέλα να του. Πήρε και δανεικά, όχι την τρέλα άλλος του. Παίρνει δανεικά. Κάτι θέλει, είναι κάτι έκανε αυτός, γι' αυτό τον πήρε. Δεν το... Άλλος παίρνει δανεικά για να πάει να παίξει κουμάρι. Ρε κάτι έχει στο μυαλό του άνθρωπος, αλλά τα τέσσερα τα βάλε. Κάτσε τώρα, ακούω... πάρτε δίπλα του διαρκείας, ανεβάστε. Ναι. Εγώ ακούω ορισμένους που τον κράζουνε και τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι. Γιατί είπαμε, με ξένο ποπό θέλουν να κάνουν τις αδερφές. Τέλος πάντων, όσο για τα διαρκείας. Λοιπόν, λέω Ολυμπιακάρα όταν βγαίνω στο τηλέφωνο, γιατί με τη δεύτερη μέρα είχα 10.000 διαρκείας ανανέωση. Καλά, σήμερα δεν ξέρω που να είναι 16. Εντάξει, τι μας είπες, κάνε καινούριο τώρα. Εντάξει. Εσύ έκανες 3.800, ρε Γιώργη. Εντάξει ρε παιδί, το τέλος εσύ θα δούμε. Έχω το Σταύρο από τη Νέα Υόρκη, θέλεις πει κάτι, θέλεις να μιλήσεις μαζί του. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Έλα Σταύρο. Έλα, τι πρόβλημα, να θα τον φάνω από το τηλέφωνο. Όχι ρε το άνθρωπος. Εγώ ούτε, και από ούτε κοντά και δεν πρόβλημα έχω πρόβλημα. Πασχάλη, ούτε και εγώ έχω πρόβλημα με κανέναν. Έχω πάρα πολλούς φίλους γάβρους εδώ πέρα, ολυμπιακάκηδες εδώ πέρα. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Αλλά καμιά φορά όταν τα πράγματα είναι, όπως είπε και ο Γιώργος Δεστά, όταν είναι αναμένα τα πράγματα και βγαίνει... όλοι μπορούμε να παραπερθούμε. Σαν να πετάσει και βενζίνη στη φωτιά. Εγώ κάθομαι και περιμένω 33 χρόνια τώρα να πάρω ένα πρωτάθλημα και έρχονται τώρα 2 χρόνια στη σειρά και με το κλέβουν. Και βγαίνεις εσύ τώρα μέσα στη μέση της σεζόν και με λες, μπορεί να είσαστε πρώτοι, αλλά εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά και στο τέλος της χρονιάς θα βγούμε πρώτοι και εσείς από κάτω θα είσαστε. Θα τώρα, Πασχάλη, να πούμε... Τα λεγόμενά μου βγήκανε. Όχι, δεν βγήκανε. Δεν βγήκανε. Δεν βγήκα. Πώς βγήκανε αφού... Πρώτο το ποιος. Αν βγήκανε όχι. Εσύ έλεγες ότι το πρωτάθλημα θα το πάρετε εσείς. Το πρωτάθλημα θα το παίρνατε εσείς. Από σπόντα δεν το πήραμε. Πρώτοι θα είσαστε. Από σπόντα δεν το πήραμε. Εμείς θα το παίρναμε. Απλώς ο Πασχάλης, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, έλεγε ότι υπάρχουν βρώμικα όπλα τα οποία θα τα μεταχειριστούν. Τα οποία δεν τα ξέρετε. Τα οποία και να τάγετε εσείς με την κουλτούρα που έχετε, δεν τα χρησιμοποιείτε. Εγώ δεν ήθελα να πάρω. Ότι δεν γουστάρω, ρε φίλε, να σφάξω τρεις ομάδες, να ρίξω την Καλαμαριά στη Β' Εθνική για να πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Εδώ γίνεται ένα πέναλτι αμφισβητούμενο και βγαίνουμε όλη τη βδομάδα στο ραδιόφωνο και εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚΣΙΣ, πώς θα το κάνουμε. Αυτή δεν είναι έτσι. Φύγατε και οι δύο, πάμε για διάλειμμα. Χαιρετισμού στο κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23, στο διαμάντι της γειτονιάς μας. Εκεί που μπορείτε με λίγα λεφτά να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Και απ' τα άγραφα δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις. Παιδικά πάρτι, οργανωμένα ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ζήσεις Κατσούλης, εκεί να σας περιποιηθεί, να σας φτιάξει σε ιδιόκτητα μέρη παρακαλώ. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται μέσα στο πράσινο, μέσα στο βουνό, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα και για 200 άτομα μέσα, εάν έξω πιάσει κανένας καιρός. Σκεπασμένο το μέρος. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτιμήσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Πτάγραφα στο Χορτιάτρι. www.popavlatagrafa.gr 2-31-0-622-705. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, πού να τρέχεις τάγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου στο Χορτιάτι. Βγάλ το αεράκι βάρη μου, κάτι πιο δυναμικό. 2-31-0-287-888. Με το ερώτημα, Σαββίδη, πες μας τι κυνηγάς. Σαββίδη, πες μας πόσος είσαι. Σαββίδη, πες μας πού μας πας. Όπως είπανε οι στρατιώτες στον Αλέξανδρο όταν έφτασε στις Ιδίες, του λένε πες μας ρε πού μας πας. Λέει να φτάσουμε στην άκρη της γης, είσαι τρελός, του λένε. Σε φέραμε μέχρι εδώ είμαστε. Στην Ινδία με τα πόδια πήγαμε πολεμώντας. Άσε μας να γυρίσουμε πίσω να ηρεμήσουμε λιγάκι. Σαββίδη πες μας πού μας πας. Μέχρι που φτάνουν δυνάμεις σου. Μέχρι που
Θέλει να σε ακολουθήσουμε. Ορίστε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Συρηγό. Καλησπέρα. Σας ακούω από Αθήνα, τι κάνετε, καλά είσαστε? Το όνομά σας αν επιτρέπετε. Γιώργος, Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργη, Αθηναίο. Καλά είσαστε. Απλά δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος, γιατί εκείνη τη στιγμή άνοιγα, όσον αφορά για το μαρινάκι που αναφέρατε για το λιμάνι. Ναι. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Μαρινάκης βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπορούσε και να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι ξεκάθαρα, ξέρετε, με τους Γάλλους, γιατί η Γάλλη αυτή η εταιρεία που πήρε είναι πάρα πολύ παγκόσμια μεγάλη, εκμεταλλεύεται ναι. πάρα πολύ. Εκεί λέει ότι έχει και μετοχές ο Μαρινάκης. Δεν γίνεται να έχει, διότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, περνάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί έχει γίνει στη λογική, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και όσοι ξέρουν, μπήκαν οι Γάλλοι γιατί έχουν εκμετάλλευση μεγάλη σε αρκετά διεθνή λιμάνια, μπήκαν οι Γερμανοί που κάνουν εμπόρια, βεβαίως, εντάξει, με Κίνα και όλα αυτά, και μπήκαν και σε ανάλογα ποσοστά και από την άλλη πλευρά, γιατί εκεί θα είναι και λιμάνι και προς τη Ρωσία και από τη Ρωσία προς Κίνα και Ασία και όλα αυτά, Ινδίες. Ναι. Δεν είναι μεγάλο αυτό το project και μάλιστα οι τρεις αυτές οι εταιρείες που κάνανε την κοινοπραξία και πήρανε, έχουν και όψιον το υπόλοιπο αναλογικά, σύν το χρόνο αν δοθεί, αναγκαστικά να το πάρουν, είναι πρώτοι προτιμητέοι. Δεν μπορεί να είναι ο Μαρινάκης σε αυτήν την διαδικασία. Δεν προκύπτει, γιατί αυτά είναι επίσημα τι και πρέπει να περάσουν. Οι πληροφορίες λένε ότι στη γαλλική ή στη γερμανική εταιρεία έχει μετοχές και ο Μαρινάκης. Δεν υπάρχει αυτή η γερμανική. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε, ας πούμε, σε μια γερμανική εταιρεία? Μπορείτε να τη βρείτε, τη γερμανική εταιρεία, μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ. Γράφει τους μετόχους. Ακούστε, βέβαια, τα πάντα. Μάλιστα. Γράφονται τα πάντα, είναι αναλυτικά και μπορείτε να τα δείτε. Όπως και αυτό που λέγεται κάποια στιγμή για το Μαρινάκι, εφοπλιστής 100 καράβια, αν θα μπείτε στο ίντερνετ που είναι τα καινούργια δελτία της Νέας Υόρκης, που είναι οι εισηγμένες εταιρείες, δεν υπάρχουν αυτά. 37 καράβια υπάρχουν, τα οποία τα τρία είναι ξένα και απλά συνεργάζονται, και τα 33 είναι σπασμένα σε δύο εταιρείες, εκ των οποίων στη μία εταιρεία έχει το 10% από ό,τι διάβασα, μπορείτε να τα δείτε, και στην άλλη έχει το 30% αυτών των δύο εταιρεών. Τα άλλα είναι σε άλλους μετόχους. Και η δε κεφαλοποίηση όλων αυτών των καραβιών είναι 720 εκατομμύρια. Η αξία τους είναι 720. Και έχουν δανεισμό, γράφει, 520 εκατομμύρια δολάρια. Κύριε, δηλαδή, Γιώργο, δεν λέγονται. Με εκπλήσετε με τις όχι, μπορείτε να τα δείτε. Εγώ όχι, σας μεταφέρω. Όχι, πιστεύω, γιατί να μην. Όχι, μπορείτε να το όποιος δείτε. Όποιος θέλει, ας μπει να το δει. Είναι ακριβώς. Πολύ καλά τα μας τα λέτε και όχι, σας όχι, γιατί ακούμε. Το είδα, έψαξα μέσα και το είδα, είναι μάλιστα τα επίσημα δελτία και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά για την πώληση της εταιρείας, δεν είναι σε γέννη, είναι σε δολάρια. Καλά, 100%. Ναι, αλλά όχι, για να γιατί στείλουνε είπατε κάποια στιγμή ναι, τη ροή του λόγου. Μα δεν γιατί το ένα γέννη δεν ξέρω. Όπως λέμε γέννη, ρούβλια, πολλές φορές λέω θα σας πνίξει με τα ρούβλια του. Είναι δολάρια και μάλιστα, η Ιαπωνέζικη εταιρεία αυτή των καπνών, η οποία είναι μέτοχος στο Ιαπωνικό κράτος κατά 37% μάλιστα σε αυτήν την εταιρεία, είναι μέσα στις τρεις μεγάλες καπνοβιομηχανίες του κόσμου. Εξαγόρασε αυτό και πήρε και τυχόν οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή αυτά είναι καθαρά. Δεν πήρε και τις υποχρεώσεις τα πάντα. Μάλιστα την ημέρα αυτή που έγιναν όλα αυτά υπήρξε δηλαδή η ανακοίνωση, θεωρούν ότι είναι η μεγαλύτερη εξαγορά τα τελευταία 100 χρόνια καπνοβιομηχανίας, εντάξει. Σε τέτοιο σημείο είναι δηλαδή αυτά καθαρά, γιατί εξαγοράσαν και τις υποχρεώσεις και δεσμεύονται για άλλο ένα δις επενδύσεις. Αυτό ήθελα έτσι να πω. Πάντα επίσημα πληροφόρηση από τις ίδιες τις εταιρείες και όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό και ήθελα να πω. Γιώργο, και μάλιστα οι Κινέζοι. Και οι Κινέζοι την πρώτη φορά που ήρθαν. Δεν ενδιαφέρον, εδώ είναι το θέμα το όλο. Δεν ενδιαφερόταν για τον Πειραιά, ενδιαφερόταν για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η πραγματική πύλη στην Ευρώπη είναι η Θεσσαλονίκη πάντοτε. Λοιπόν, απλά τότε τους είπαν ότι δεν δίνουν Θεσσαλονίκη, δεν θα πουληθεί ποτέ. Και δώσαν ο Πειραιά για ευνόητους λόγους. Ο Πειραιά σαν λιμάνι μπορεί να εξυπηρετεί την Ελλάδα, αλλά σαν πύλη Ευρώπης είναι η Θεσσαλονίκη που είναι πιο κοντά, επάνω. Κύριε Γιώργο, ο Πειραιά, επειδή έχω ξεφορτώσει στον Πειραιά κοντέινερς που έφεραν από την Αίγυπτο κτλ. Παλιά. Όπως είπατε, δεν είναι η πύλη της Ευρώπης. Είναι η πύλη της Αθήνας. Δηλαδή Αθήνα, ακριβώς, και στερεά Ελλάδα και τα λοιπά. Η Θεσσαλονίκη, γιατί αν, ας πούμε, ο Ρουμάνος ξεφορτώσει το καράβι στην Αθήνα, από εκεί θα πρέπει να το φορτώσει το κοντέινερ
σε φορτηγό να κάνει 500 χιλιόμετρα για να βγει από τα Σκόπια για να πάει στη Ρουμανία, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ενώ από εδώ σε μισή ώρα έχει φύγει. Ακριβώς, μας συμφέρει και οικονομικά για τις εταιρείες. Οπότε το ξέρω αυτό με τους Κινέζους. Ναι. Ο Πειραιάς αναπτύχθηκε τώρα στο νεότερο κράτος το ελληνικό, λόγω Κυκλάδων, Κρήτης και όλα αυτά. Καταλάβατε και έγινε το εσωτερικό εμπόριο. Ναι. Ακριβώς και έγινε. Ποτέ δεν υπήρξε δηλαδή και ιστορικά και επί Βυζαντίου και όλα αυτά, γιατί απλά δεν βόλευε. Δεν βολεύει δηλαδή γεωγραφικά. Γεωγραφικά, σωστά. Ναι. Απόλυτα σωστά αυτά που λέτε. Ένα πράγμα ακόμα που ενδεχομένως να μας βοηθήσετε με τις γνώσεις σας. Ναι. Γίνονται πολλές συζητήσεις για ζεύξη Σμύρνης Θεσσαλονίκης. Μα είναι συμφωνημένοι, διότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από ό,τι γνωρίζω και διάβασα και έχω και επικοινωνία, οτιδήποτε από Ινδία, από Ινδονησία, από Αυστραλία, από Ιαπωνία, το οποίο πηγαίνει για κεντρική Ευρώπη ή Ρωσία, και ακόμα και για Τουρκία, ακόμα και για Ουκρανία, ακόμα και για Γεωργία, η πρώτη στάθμιση θα γίνεται στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα υπάρχουν γραμμές μέσω εύξηνου πόντου για Ουκρανία, Γεωργία, Τουρκία στη Σμυρνή, γιατί εκεί θα γίνει το λιμάνι. Κύπρο, δηλαδή τα πάντα, η Θεσσαλονίκη θα εξαιτίας του λιμανίου του κεντρικού θα κάνει σύνδεση και με τον εύξηνο πόντο, δηλαδή με την Κωνσταντζα, Εδώ θέλω να σας διορθώσω, εντάξει. Κύριε Γιώργο, εδώ θέλω να σας διορθώσω σε κάτι. Επειδή τα στενά του Ευξήνου Πόντου είναι τόσο βεβαρημένα, γι' αυτό το λόγο θέλω να τα ξεφορτώνω από εδώ και από εδώ με τα βαγόνια να πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Θα πηγαίνουμε και με βαγόνια. Ανατολική αλλά Ευρώπη. Θα γίνεται, υπάρχει δηλαδή στο σχέδιο, είναι σύνδεση, Γεωργία. Ναι, πάντα με βαγόνια. Τώρα για Γεωργία πρέπει να πάει καράβι απευθείας, μπορεί να πάει. Ακριβώς. Αλλά στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία και στη Ρωσία, τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι ρωσικές γραμμές τρένου, από τον φόβο τότε των Γερμανών, όταν έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, για να μην μπορούν. Ναι, που έχουν διαφορά στις γραμμές. Είναι πιο πλατιές. Ναι, καλά, αυτά ούτως ή άλλως τώρα πρέπει είναι άλλη σχεδιασμή. Αυτοί θα γίνουν διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να γίνει αυτό δηλαδή, να φτιάξουν τις γραμμές τους. Και τα βαγόνια τους όλα βγαίνουν άχρηστα, διότι είναι πιο μεγάλα. Ναι, γιατί όλοι αυτοί δηλαδή που λέμε, Αζερβαϊτζάν και όλα αυτά, θα υπάρξουν σύνδεση. Θα φεύγει η καράβια από Θεσσαλονίκη, εμπορικό το πηγείο, θα πηγαίνει προς Γεωργία, Αζερβαϊτζάν. Θα κάνει, δηλαδή εκεί θα είναι κοινή η γραμμή αυτή. Για τα εμπορεύματα. Ό,τι θέλουν και αυτοί να στείλουν προς Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, ότι θα ξεφορτώνονται πρώτα στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη θα φορτώνεται και θα φεύγει. Το ίδιο και είναι και για την Τουρκία, στην κεντρική, στη Σμύρνη. Ό,τι προέρχεται, έρχεται από την Τουρκία για κάτω, Ασία, οτιδήποτε, θα έρχεται κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, θα φορτώνει και θα φεύγει. Και ό,τι οι Τούρκοι επίσης, οι Τούρκοι, επειδή έχουν. Γι' αυτό και έγινε και το μοίρασμα στα ποσοστά με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τυχαίο που έγινε αυτό, που δεν ήταν θέμα χρημάτων. Επίσης οι Τούρκοι, επειδή έχουν τεράστιες εξαγωγές σε οπορικά και σε σπυριδοειδή, στα φύλλα επίσης πολλά, και τα ψυγεία τους που κουβαλάνε εκατοντάδες ψυγεία κάθε μέρα για όλη τη Δύση, φρούτα, παίρνοντας το καράβι από την γιατί αυτά τα μέρη που τροφοδοτούν είναι προς τη Μερσίνα, κάτω. Ναι. Μπαίνοντας στο καράβι από τη Σμύρνη και βγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες είναι στα Γιάννενα και παίρνουν από εκεί πάλι καράβι, βγήκανε στην Ιταλία και φτάσανε μέσα σε 2 μέρες και δεν καταπονούνται τα φορτηγά να κάνουν 1000 χιλιόμετρα παραπάνω Σμύρνη, να περάσουν Κωνσταντινούπολη, να φύγουν από το νησί. Δηλαδή θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα. Σίγουρο, εδώ μιλάνε όσοι ξέρουν σχέδια της Ευρώπης και όλα αυτά, και εκεί είναι ένα θέμα που καλά λέτε, στο παρελθόν λέγατε, να κρατήσουν όλες τις περιουσίες τους, διότι και με την Αλεξάνδρεια θα γίνει σύνδεση από την Αίγυπτο. Βεβαίως. Και με τη Συρία θα γίνει η Θεσσαλονίκη. Υπήρχε και με τη Συρία, όταν έκανα εγώ εξαγωγές φρούτα, υπήρξε 2-3 χρόνια. Από το Βόλο, μπράβο.
Ναι. Τώρα είπε... αυτά θα είναι Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τώρα. Όλα Θεσσαλονίκη. Κουρδικά, όλα αυτά θα ηρεμήσουν κάποια στιγμή και θα φεύγουν. Και γι' αυτό και υπάρχει και ένα πλάνο που λένε ότι υπολογίζουν όλοι ότι μέχρι το 2027-28 η περιοχή της Θεσσαλονίκης εκεί θα τριπλασιάσει τον πληθυσμό της. Θα δούμε δηλαδή πράγματα που δεν είναι, θα δώσει, είναι άλλα τα πλάνα. Είναι άλλα τα πλάνα. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα. Μα γι' αυτό λέω κύριε Γιώργο, η παρέμβασή σας μας έκανε πιο σοφούς σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, για την παρέμβαση. Είναι πραγματικότητα, ναι, αυτά, δεν είναι θεωρία. Μα γι' αυτό μας κάνατε πιο σοφούς. Γι' αυτό και τρέχουν και με τα Σκόπια εδώ να δώσουν οποιαδήποτε λύση και τρέχουν. Δεν είναι για την αγάπη στους Σκοπιανούς και όλα αυτά. Τώρα αυτά είναι... Μα ο Σαββίδης, γι' αυτό ρωτάω, ρε Σαββίδη, πες μας πόσος είσαι. Τι έχεις, τι κρύβεις από πίσω σου. Μα όχι, είναι ολοφάνερο. Είναι η ρωσική αυτοκρατορία από πίσω του. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ρωσικής. Οι εταιρείες έχουν άλλου είδους συνδέσεις. Δεν έχουν τέτοιου είδους εθνικές ταυτότητες. Απλά θα σας πω μόνο το Bloomberg τον καλωσόρισε στους δισεκατομμυριούχους. Δεν είναι ξεκάθαρο. Οι εταιρείες του Σαββίδη, πέρα από τον καπνού που έχει, οι άλλες, οι βιομηχανικές, είναι αρκίζουν και κάτι σε τζίρους δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα οι εξαγωγές που κάνει είναι σε αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών αρκετές εξαγωγές στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Νότια Αμερική. Είναι περισσότερο δηλαδή εξαγωγική σε 32-33 χώρες. Άρα αυτά που δεν έλεγα είναι... στον πρόλογό μου ότι πλέον μπήκε και τρίτη δύναμη μετά τον Βαρδινογιάννη και τον Λάτσι στο ελληνικό οικονομικό. Είναι άλλη δύναμη, μα ο Λάτσι δεν αλλά... έχει... Το αντίθετο, εγώ πιστεύω ότι συμπνέουν τα συμφέροντα του Λάτσι με τον Σαββίδη. Δεν είπα είναι... ότι δεν συμπλέουν. Είπα ναι. ότι κοντά στις δύο μεγάλες αυτές τις οικονομικές δυνάμεις μπαίνει μια τρίτη. Η οποία είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Τον οποίο δεν τον είχαν μετρήσει τόσο δυνατό. Μα τον ξέραν όλοι. Ότι είναι τόσο πολύ. Αλλά προσπαθούσαν ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Το ξέρανε, δεν ήταν άγνωστος ο Σαββίδης. Μην ξεχνάτε, πριν 1,5 χρόνο ήταν καλεσμένος στην Αμερική, μπήκε στο Λευκό Οίκο. Ήτανε, δεν γίνονται αυτά έτσι. Ναι, αλλά ο πρέσβης βγήκε τώρα και είπε τον παρακολουθούμε. Εντάξει, αυτά είναι πολιτικές πιέσεις, αλλά λένε κάτι γιατί θέλουν να... τέτοιο, αλλά τι, αυτά είναι αλλού. Πριν ένα χρόνο ήταν καλεσμένος στην 25η Παρτίου, ήταν τελετάρχης στην Αμερική. Ναι, βέβαια, μα το λέει και ο Σταύρος, στο Λευκό Οίκο μέσα. Δεν ξέρουν αυτοί, δεν κάνουν. Μάλιστα. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι διαφορετικά. Ύστερα πώς θα γίνει, πώς θα πάει το λιμάνι να τρέξει αν δεν μπει και η αγορά της Ρωσίας. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Μήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι και εσύ στον κύριο Γιώργο, το φίλο από την Αθήνα. Όχι, από όλα αυτά που όχι, λέει. Τίποτα. Δεν θέλω να το ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ, γεια. Να είστε καλά. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά, εσείς πώς πάτε? Πώς τα άκουσες αυτά που μας είπε ο άνθρωπος? Μιλάμε για πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ θετικά για τους χώρους του επαγγελματικού και εμπορικού κομματιού το οποίο κινούμαστε όλοι μας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως στα θέματά μας. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σε τι πράγματα? Τα νερά είναι θολά, τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Όχι ρε, τι επικίνδυνα ρε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι που βγαίνουν και χάνονται. Σοβαρότητα υπάρχει. Πάει κολοσσός. Ο κολοσσός δεν χάνεται ποτέ. Και ούτε φεύγει και αφήνει πίσω του συντρίμια. Ο κολοσσός μένει σίγουρα... και έτσι, ναι, μιλάμε για κολοσσούς. Ο κολοσσός σίγουρα δεν αφήνει ποτέ συντρίμια. Αυτό βάλει ένα ερωτηματικό και ένα θαυμαστικό δίπλα. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές κολοσσούς να φεύγουν από χώρες, να πηγαίνουν να πεντύουν σε κάποιες άλλες. Με αποτέλεσμα στις χώρες που έχουν φύγει να αφήσουν όρθιμα συντρίμια. Δεν είναι, κοίταξε, η ιστορία του Ιβάν με την Μακεδονία και τον Πάο. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον Ιβάν. Αυτός μας ενδιαφέρει εμάς. Η ιστορία του Ιβάν σαν πρόσφυγας, σαν Έλληνας, σαν παοξής που έγινε και σαν επιχειρηματίας μας δίνει νομίζω ένα πέπλο προστασίας για να μην φοβόμαστε ότι να φύγουν να πάνε βιβλίο, πού, να πάνε να βρουν ένα λιμάνι πού αλλού. Η ιστορία του Ιβάν Σαββίδη είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε να γράφεται τα τελευταία 5-6 χρόνια. Μ' αρέσεις. Είναι η ιστορία η οποία είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα δείξει. Διαβάζουμε ακόμα τον πρόλογο του βιβλίου. Δεν
έχουμε φτάσει καν στη μέση. Ναι, ναι. Και όταν θα φτάσουμε στην τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου. Δεν θα υπάρχει. Τελευταία σελίδα θα είναι ο Γιωργάκης από πίσω, θα είναι άλλη που... Ο Ιβάν Σαββίδη, για τον Ιβάν Σαββίδη κάποτε η ιστοροτημία του κλείνει και ξεκινάει κάποιο άλλο. Είτε λέγεται Γιώργος, είτε λέγεται Νικόλαος Σαββίδης και τα λοιπά. Είναι μικρός. Όπως ας πούμε και η ιστορία του μεγάλου Γιαννακόπουλου, το βιβλίο του έκλεισε και θα συνεχίσει ο συνεχιστής του από εδώ και πέρα να γράφει την ιστορία που έγραψε ο πατέρας του. Γιατί και αν μπορεί να τον φτάσει στο μικρό του δαχτυλάκι αυτά που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος. Κοίταξε, θα τον αφήσεις και αυτό, λέω... θα τον αφήσεις και αυτό να 50 χρόνια για να μπορέσει να πεις αν μπορεί να τον φτάσει ή όχι. Βεβαίως. Γιατί μην ξεχνάς, σήμερα... οι Γιαννακοπουλέοι δουλεύανε με το κράτος τα φάρμακα τα οποία οι υπερτιμολογήσεις είναι αιτία στα τελευταία 20 χρόνια να χρεωθεί η Ελλάδα 200 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια το χρόνο επιπλέον. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω άσε ότι τώρα. Όλοι γράφουμε την ιστορία το μας. Το μπαμπά του τώρα και αυτά και τώρα. Εμείς, ναι, θέλω να καλός πω, άνθρωπος πω, ήταν από κάτι τέρατα. Γράφουν την ιστορία βεβαίως. Και όλοι μας. Αυτή είναι αυτό που... απλώς αυτό που μπροστά στο Βαρδινογιάννη ο Γιαννακόπουλος είναι νάνος, να το ξέρεις, οικονομικά. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Όχι, δεν είναι. Ο Βαρδινογιάννηδες είναι άλλη ιστορία τώρα, άκου τι σε λέει ο Γιώργος. Είναι μεγάλος, και... αλλά ο άλλος είναι κολοσσός, ο Βαρδινογιάννης. Για μένα, θα σου πω κάτι, για μένα ο Βαρδινογιάννης, από τη στιγμή που αφήνει μια ομάδα, την ομάδα της καρδιάς του, που ήταν οικογενειακό κοιμήλιο του Βαρδινογιάννη εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Νίκο, ρε Νίκο, ρομαντικέ. Που την αφήνει. Δεν την άφησε ποτέ. Ποτέ δεν την άφησε. Τη βλέπω. Τι βλέπεις. Τους έχει και τους τιμωρεί γιατί του βρίζανε τη μάνα. Και έκανε και δήλωση. Τιμωρείς εσύ δηλαδή το παιδί σου. Όχι, το παιδί μου δεν το τιμωρώ. Τιμωρώ όλους αυτούς που με βρίζανε τη μάνα μου. Και καθίστε τώρα 10 χρόνια και είπε, όταν ήρθανε λέει 20.000 στο Σύνταγμα και βρίζαν τη μάνα μου, όταν μαζευτείτε 100.000 στο Σύνταγμα και ζητάτε συγγνώμη, τότε θα ασχοληθώ μαζί σας. Μάλιστα. Και αφήνει κατόπιν δικής του έγκρισης αλαφούζους να παίξουν κάποια παιχνίδια που θέλουν να παίξουν, όσο καιρό δεν ασχολείται αυτός. Και όταν θα χρειαστεί θα ασχοληθεί. Γιατί είναι ο δεύτερος μεγαλομέτωχος. Για μένα ένας μεγάλος ηγέτης, όταν φτάνει σε σημείο να ζητάει από το λαό του, από τους οπαδούς του, από την οικογένειά του συγχώρεση, σημαίνει ότι δεν είναι ηγέτης. Γιατί πότε ζήτησε συγχώρεση, τι λες. Ο ηγέτης, άκουσε με... Μα βλέπεις τη ζωή με τα δικά σου μάτια. Ο άλλος είναι μαγιστάνας. Τους βλέπεις σαν μύγκες, ρε. Έτσι μας λοιπόν βλέπουν εμάς τους κοινούς θνητούς. Αυτοί κάνουν πετρέλαια, όπλα, καταστήμα, εργοστάσια, αεροδρόμια. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας την Γιώργο. Ξέρεις πως σε βλέπει. Για μου λες τώρα δεν με τιμωρήσει, δεν με κάνει. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δικιά μας τη δουλειά. Το παιδί μου. Μπορεί ο Βαρδινογιάννης να είναι βουνό, μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος. Θα μπορούσε όμως να είναι και Άγιος και να πίνουν νερό στο όνομά του οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν θα ήταν Βαρδινογιάννης. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας τα θέματα. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πες, ρε, Νίκο. Πρωτού πούμε στα θέματα μας. Νίκο, να κάνω το διάλειμμα για να τα πάρουμε από την αρχή, να μην σε διακόψω. Βεβαίως. Άντε να το κάνουμε και αμέσως μετά. Βεβαίως. Μην καλείτε, έχουμε μια συζήτηση με τον Νίκο και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Έχω Νίκο από Γιαννιτσά που θα τοποθετηθεί σε κάποια πράγματα που θέλει να πει και θα έχω και μια συζήτηση μαζί του. Το δεύτερο μέρος όπου μπορείτε και εσείς να παίρνετε μέρος, να μιλήσουμε για του ΠΑΟΚ, για τον τρόπο που θα γίνει η προετοιμασία, ποιοι παίκτες κατά τη γνώμη μας θα αποτελέσουν την εντεκάδα και αν χρειάζεται μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, σε ποιες θέσεις και πότε τις χρειάζεται. Έλα Νίκο. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι. Πρωτού ξεκινήσουμε αυτά που θέλεις να πούμε για τον ΠΑΟΚ,
θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα για το θέμα της Μακεδονίας. Βλέπω ότι ο κόσμος γενικά έχει ξεσηκωθεί, έχει μέσα από τη στεναχώρια που βγάζει μια προσπάθεια ότι το τελευταίο πράγμα που θα γίνει στην Ελλάδα πέρα από όλα τα άλλα είναι να αναγνωριστεί το κράτος των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, έστω και Βόρεια. Και πέρα από τους αγώνες που κάνουν οι Μακεδόνες, βλέπω ότι κοντά μας είναι και πολλοί Νότιο-Ελλαδίτες, πέρα από και του εξωτερικού φυσικά ο πόδιμος ελληνισμός, αλλά βλέπω ότι έχει ξεσηκωθεί και ολόκληρη Ελλάδα ενάντια σε αυτό που πάει να γίνει. Είναι ένας σύγχρονος αγώνας για μας, άγνωστος. Δεν έχουμε μάθει εμείς οι νεολαίοι Έλληνες να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να συμπαραστακόμαστε για κάτι κοινό. Και για μένα είναι εκπληκτικά ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Βλέπω ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές μάζες, από όλες τις κοινωνικές θέσεις, να βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και όπου υπάρχουν τα κελεύσματα για το όνομα της Μακεδονίας να βρίσκονται εκεί. Ο αγώνας λοιπόν όσο πάει μέρα με τη μέρα δυναμώνει, ανδριώνεται και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σαν και εμένα μπορώ να πω που σαπίζανε στις πολυθρόνες τους γιατί τον πατριωτισμό ίσως το βάζανε σε δεύτερη μοίρα τους ξεσηκώνουνε και γίνονται ένα και γινόμαστε ένα όλοι μαζί. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα δυναμώνουν ακόμα περισσότερο και δεν θα επιτρέψουμε και πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να αναγνωριστούν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Αυτό το είχα έτσι μέσα στην ψυχή μου και ήθελα να το πω σε σένα και στον κόσμο να τα ακούσει και θα είμαι οπουδήποτε με χρειαστούν οι άνθρωποι που συντονίζουν αυτές τις ενέργειες ή οποιοδήποτε Μακεδόνας θέλει οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας. Μάλιστα. Έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν θα γίνω αρεστός και κορόιδο είμαι να το πω. Εντάξει, μην τα λες καλύτερα. Ακριβώς. Έχω άλλες απόψεις. Εντάξει. Άμα θες κάποτε το συζητάμε κιόλας. 100% αλλά όταν οριμάσει ο καιρός. Αυτή τη στιγμή τάσσομαι αναπηφύλακτα σε όλα αυτά τα οποία είπες, τα οποία με αντιπροσωπεύουν και σαν Μακεδόνα, και σαν άνθρωπο, σαν οικογενειάρχη, σαν πατριώτη, σαν Έλληνα, είμαι μαζί σου με όλα αυτά που είπες και άλλα τόσα από μένα. Γιατί κοίταξε Γιώργο, θα πονάει σου πω σίγουρα πολύ αυτό, πονάει πολύ. Πονάει και το βλέπω σε όλα τα χωριά που γυρνάω στη Μακεδονία, γιατί η δουλειά μου ξέρεις είναι ότι πρέπει να γυρνάω από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Πουλάμε λάδια μηχανής, καλά λάδια ή παπά. Καλά λάδια, τα καλύτερα της Ελλάδος. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάω. Έλα ρε φίλε. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ, παρόλο που είμαι 48 χρονών πλέον, ακόμα στη Μακεδονία αισθάνομαι πρόσφυγας. Αισθάνομαι φιλοξενούμενος και το λέω. Γιατί οι δικές μας οι ρίζες δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι στη Μικρά Ασία. Αλλά ενωθήκαμε με αυτά τα άγια χώματα. Πιστεύω για μένα ότι η Μακεδονία είναι η γη της επαγγελίας. Είναι το ομορφότερο μέρος στον κόσμο. Είναι το πλουσιότερο μέρος στον κόσμο και πιστεύω ότι και ξυπόλυτος κάποιος να έρθει από οποιοδήποτε σημείο της γης θα βρει τρόπο μέσα στη Μακεδονία να θρέψει την οικογένειά του, να βάλει παπούτσια στα πόδια του και μέσα σε 10-15 χρόνια να μεγαλουργήσει κιόλας. Εγώ αυτό το πιστεύω ακράδαντα όταν έχει τη θέληση και τη φλόγα στα μάτια για να πετύχει. Όταν απογοητεύεται και κάθεται στην πολυθρόνα του σπιτιού του και κλαίει με μαύρο δάκρυ, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, τότε όταν τον πιάνει αυτή η μιζέρια της Θεσσαλονίκης που λέω εγώ, τότε είναι λογικό ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένας τίποτα. Αν έρθεις όμως μαζί μου, στην επαρχία, στα χωριά και δεις ανθρώπους στη δικιά μου την ηλικία, ακόμα και στη δικιά σου την ηλικία, να προσπαθούν να τη θασέψουν τη γη με ό,τι προβλήματα υπάρχουν και να σταθούν με αξιοπρέπεια, αυτό εμένα σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα και σαν Μακεδόνα με κάνει υπερήφανο. Και όσο υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνονται από τα 7 χαράματα και βγαίνουν στο σπίτι τους στα 7 ξημερώματα, άσχετα που πολλοί λένε ότι η νεολαία μας δεν δουλεύει, δεν πάνε να μαζέψουν κεράσια, δεν πάνε να μαζέψουν ροδάκινα,
είναι τεμπέληδες και κάθονται στην καφετέρια, αυτό δεν ισχύει 100% έτσι πως λέγεται. Απλώς η νεολαία έχει μέσα της μια τεράστια, πώς να το πω, μια τεράστια αγριοσύνη, ας το πω, ας μου επιτραπεί να πω αυτή η έκφραση, απέναντι στους πατεράδες και στους παππούδες τους. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να τους δείξουμε ξανά το δρόμο της επιτυχίας. Γιατί η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκληριστεί και έχουν φύγει πάνω από 500.000 νέοι στις χώρες του εξωτερικού, όπου εκεί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από αυτοί θα διαπρέψουν, γιατί είναι άνθρωποι μορφωμένοι, είναι άνθρωποι που οι οικογένειές τους έχουν εξοδέψει εκατομμύρια χρήματα και πολλές ώρες για να μπορούν να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, και τώρα που ήρθε η ώρα να προσφέρουν για την πατρίδα τους, για την Ελλάδα τους, να γίνουν οι καλύτεροι δικηγόροι, οι καλύτεροι γιατροί, οι καλύτεροι διαπραγματευτές, οι καλύτεροι πολιτικοί, θα τους χαίρονται οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς, όσο μας δίνεται η δύναμη, να γυρίσουμε αυτή την Ελλάδα και να την κάνουμε καλύτερη, φίλοι μου. Αυτό έχω να πω, έτσι από βάθος ψυχής. Μπορεί να φαίνομαι ρομαντικός, μπορεί να ακούγομαι ίσως και ηλίθιος σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αν δεν δώσουμε ο καθένας σαν πρόσωπο και σαν ατομικότητα όση δύναμη μέσα στην ψυχή του έχει, για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε αυτό το πράγμα και να γίνουμε ξανά οι αξιοπρεπείς, οι όμορφοι και οι ωραίοι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες πάντα ήταν ωραίοι. Αυτό να το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Πάμε. Τα είπαμε τα πατριωτικά μας, πάμε να πούμε τα θέματά μας. Λοιπόν, απλώς δεν μπορώ παρά μην κάνω μια επισήμανση. Πες μου. Πριν από 2-3 χρόνια που λες, κατά το Πάσχα εκεί πέρα, κάπου στην Κρήτη, μπορεί και στα Χανιά, στο Ηράκλειο, σε μια αίθουσα μεγάλη είχαν μαζευτεί από τον κόσμο που πήγαινε φαγητά, αυτά, ρούχα παλιά, φάρμακα, ξέρω εγώ τι. Και βλέπω ένα μπουλούκο, μπουλούκο όμως, δηλαδή πώς να σου το πω, ξυρισμένο βασιλιάδι. Μάλιστα. Τον υπουργό. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκεί, παίρνει στη σειρά, πέρανε. Από αυτό που λέει ο κύριο, λέει, με 4 χρόνια άνεργος, λέει, και ξέρω εγώ, εδώ και ευτυχώς υπάρχει εδώ και τα συσίτια και ξέρω εγώ. Και λέω, παλιά άνθρωπε, ρε είσαι στα Χανιά και είσαι ανεπάγγελτος. Πάνε ρε πούστη και μάζεψε ελιές. Πάνε μάζεψε πορτοκάλια. Πάνε μάζεψε σταφύλια. Πάνε σε ένα θερμοκήπιο και μάζεψε ντομάτες, αγκούρια, μελτζάνες. Παρακαλάνε για εργατικά χέρια. Πάρε ένα καλάμι και ψάρεψε. Θα φας. Τέρας. Όπως και να έχει. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Και θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα του κράτους να βοηθηθούν τα νέα τα παιδιά να μείνουν στα χωριά. Εργατικά χέρια υπάρχουν πάρα πολλά και φθηνά. Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι μπορούν να δουλέψουν. Να μην τους έχουν όπως έχουν οι παλιολαδίτες κάτω, οι πυριώτες στην αμελιάδα τους Αυγανούς. Εμπόριο ψυχών. Γιατί οι Μακεδόνες είναι άλλοι άνθρωποι. Άλλη φάρα είμαστε. Άλλη φάρα. Επειδή έκανα... Αλλά δεν θέλω δεν να διαχωριστούμε, φίλε, αυτή τη στιγμή, Γιώργο. Σου δεν μιλάω για τέρατα. Άκουσε τον Γιώργο φωνώ. Που ασχολιόταν με τη γη και τα φρούτα επί 30 χρόνια. Αλλιώς είχαμε εμείς εδώ τους πρώτους Αλβανούς που μπήκανε και τους δίναμε ίδια μεροκάματα με τους Έλληνες που δουλεύανε τη γη και αλλιώς τους έχουν κάτω εκεί. Ειδικά εκείνος ο χώρος. Εκεί Πύργος, Αμαλιάδα, Καλαμάτα. Όχι τόσο οι Καλαμάτες σαν τους Πυριώτες. Αλλά και εκεί είναι. Και άλλοι είναι οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι, το Άργος, το Ναύπλιο, η Τρίπολη. Άλλοι άνθρωποι. Η κάθε πόλη μας έχει τα προτερήματα. Ωραία, εκεί δεν παίζονται, σου λέω τώρα. Δεν παίζονται. Μπας περιπτώσει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πάμε ρε λίγο σε ΠΑΟΚ να γουστάρουμε τώρα λίγο συζήτηση. ΠΑΟΚ, αρχίζουν τα τύμπανα και χτυπάνε τόσο δυνατά που τα αυτιά μου κοντεύουν να τα σπάσουν. Αμάρε φίλε, τι έγινε. Όσο πλησιάζει η ώρα για το πρώτο παιχνίδι της Βασιλείας, δεν μπορείς να φανταστείς τι πίεση υπάρχει από όλες τις πλευρές και ας μη φαίνονται. Υπάρχει μια λάβα
κάτω από τα θεμέλια του λαού, η οποία είναι έτοιμη σαν την Έτνα να αρχίζει να πετάει τις φλόγες της, τη λάβα της. Μιλάμε ένα τεράστιο πράγμα. Γιατί λες την Έτνα, πες τη θύεται εδώ, τη Σαντορίνη. Τη Σαντορίνη. Το μεγαλύτερο του κόσμου. Η μεγαλύτερη έκρηξη του κόσμου εκεί. Σας φάγαμε κουφάλες. Εμείς οι Σαντορίνοι. Τους φάγαμε. Μέχρι τον Νείλο επάνω έφτασε. Το τσουνάμι. Μέχρι πάρω τις Θήβες. Θήβες λεγόταν. Αυτό θα μου θυμίσεις να σου πω κάποτε μια ιστορία για τη Σαντορίνη, που είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος και ευχαριστώ το Θεό για αυτό, γιατί στη ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα. Το σημαντικότερο από όλα, φίλε Γιώργο, ήταν ότι πιτσιρικάς τότε βρέθηκα στη Σαντορίνη πριν από πάρα πολλά χρόνια, και μετά φυσικά με τη γυναίκα μου τα πιο νεότερα χρόνια, και γνώρισα τότε εκεί στην περιοχή, είχε έρθει ο γιος του Κουστό με το θυμάσαι ένα καράβι που είχε εξερευνητικό, την το Αργό. Καλυψό. Καλυψό, Αργό, πώς είναι Αργό. Αυτοί, Καλυψό νομίζω, αυτοί, Αργό, τέλος πάντων. Αυτοί ψηρίσανε, ξέρεις, ο γιος και ο μπαμπάς, όλα τα ναυάγια, ναι, εκεί πέρα, ξέρεις, κουφάλες ήτανε. Είχαν έρθει λοιπόν, βέβαια αυτό είναι ολόκληρη εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Με είχε εντυπωσιάσει βέβαια και στο ακροτήρι εκεί που υπήρχε, που είχαν βρει τον οικισμό, των Σαντορινιών, ας το πούμε, των Κυκλαδιτών τέλος πάντων. Και έμαθα την ιστορία, άρχισα από τότε να μαθαίνω την ελληνική ιστορία. Τέλος πάντων, πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν, να πούμε ότι ο κόσμος έχει ετοιμαστεί, έχει φορέσει ήδη τα καλά του. Είναι συναρπαστικό αυτό που γίνεται με τα διαρκείας. Δηλαδή, σειραίει ο κόσμος κατά χιλιάδες. Αυτή την εποχή που οι περισσότεροι θα μπορούσαν να σκεφτούν το πώς θα πληρώσουν ένα καλό ξενοδοχείο ή πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις του καλοκαιριού, απέναντίας χιλιάδες κόσμος σειραίει στην Τούμπα και παίρνει εισιτήρια διαρκείας, γιατί πιστεύει ότι η καινούργια χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Υπάρχει αυτό το όραμα το συνεχιζόμενο. Και από εκεί και πέρα η ομάδα πηγαίνει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, έχοντας ατελείωτες υποχρεώσεις αφήσει πίσω και πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, και δείχνει στην ουσία μια ανοργανωσιά και μια καθυστέρηση η οποία πλέον αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη. Πάμε λοιπόν σε αυτά, την ανοργανωσιά και την καθυστέρηση. Θέλω να μου πει, σίγουρα θα πεις ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη, και θέλω να με βοηθήσεις να κάνουμε μαζί από το υπάρχουν υλικό μια εντεκάδα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εκεί, να πάρουμε τα θέματα ένα-ένα. Πάρτα. Το πρώτο θέμα, για να φτάσουμε εκεί. Άμα μου κάνεις την εντεκάδα, θα μπορώ να σε απαντήσω σε αυτά τα οποία θέλεις. Πολύ ωραία. Περίμενε να σου πω. Κάνε μου την εντεκάδα. Λίγο τα πράγματα. Για να μπορούμε να πούμε ότι εδώ καθυστερούμε, αλλά έχουμε πρόβλημα. Θέλω να δω πού είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι ενιαίο, δεν είναι συγκεκριμένο. Είναι σκορπισμένο, ας το πούμε. Το πρώτο μας πρόβλημα, ας το συζητήσουμε έτσι, είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ρόστερ στην ομάδα. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχουμε ονομάζεται και ευχάριστο πρόβλημα. Το μεγάλο δεν είναι ρόστερ. Ευχάριστο πρόβλημα θα ήταν αν είχαμε αξιολογήσει σωστά τους ανθρώπους τους οποίους θα πρέπει να συνεχίσουν στην ομάδα και τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Αφήνεις υπονοούμενα ακόμα για τον Λουτσέσκου? Δεν αφήνω. Ο Λουτσέσκου για μένα πλέον, επειδή τον έχω καταλάβει, είναι άμυρος ευθυνό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή προσπαθεί να μπαλώσει και να δέσει την ομάδα. Μα γι' αυτό, γι' αυτό σε παρακαλώ, με τη Βασιλεία για τρίτη δυνατά φορά. Λοιπόν, κάνε μου την εντεκάδα για να μπορέσω να σου δίνω απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία θα μου πεις για την ανανοργανωσιά, τις μεταγραφές που θα γίνανε. Θέλω να μου κάνεις μια εντεκάδα από το υπάρχον δυναμικό. Δυστυχώς είμαστε 8 Ιουλίου. Και αυτό που θα πρέπει να πούμε για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
θα πρέπει να είναι η ενδεκάδα με την οποία τελείωσε το κύπελο. Κάτσε ρε παιδί μου, από τους υπάρχουν παίκτες. Είναι άλλοι φύγανε, άλλοι ξέρω εγώ. Άλλοι Πασχαλάκης. Φύγανε, άλλοι μείνανε. Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης θα είναι ο τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας. Πάμε. Στις πτέρυγες, δεξιά-αριστερά. Βιερίνια. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε έτσι, θα ξεκινήσουμε. Ο Βιερίνια με το Μάτος θα είναι τα με μπακ Μάτος, μας. Μισό λεπτό τα σημειώνω. Ο Βαρέλα. Μάτος. Βαρέλα. Με Χαζερίδη. Όχι με Χατζερίδη. Έτσι λες εσύ, εγώ όχι. Λέω το Χατζερίδη. Όχι εσύ με ρε παιδί μου, έχουμε μια διαφωνία. Τι κάνουμε δηλαδή τώρα. Ωραία. Έχουμε μια διαφωνία. Okay. Εγώ εσύ λες τον, τον Κρέσπο, εγώ λέω τον Χατζερίδη. Εσύ λες τον Μαλεζά. Εγώ... Όχι, εγώ λέω τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο, ωραία. Εγώ λέω τον Χατζερίδη. Πά παρακάτω. Πάμε στα τρία λοιπόν, χαφ. Ελκατουρία. Τα αμυντικά μας χαφ θα είναι ο Μαουρίτσιο Κάνιας. Κάνιας, έξω Κατουρίδη. 4-2-3-1 θα παίχνει. Μαουρίτσιο, άσε ρε, Μαουρίτσιο. Και Κάνιας λες εσύ. Κάνιας. Καγκουρί λέω εγώ. Έτσι λες Πέλκα εσύ. Στη μέση. Τι δουλειά έχει, καταρχήν να σου πω κάτι. Τι δουλειά έχει ο Καγκουρί να παίξει εξάρι. Πώς το βγάζει. Ράζε με τα εξάρια και τα τριάρια. Εγώ λέω ότι στα χαφ θα παίξει ο Καγκουρί, ο Μαουρίτσιο και ο Πέλκας. Εσύ λες ο Πέλκας, ο Μαουρίτσιο και ο Κάνιας. Αυτή είναι η διαφορά μου. Ναι. Ούτε τρία, δύο, έτσι. Αυτά λες εσύ, εγώ δεν λέω. Πες μου και τα άκρα. Από τη μια μεριά, Ερίκε, από αυτούς που έχεις. Από τη μια μεριά 100% Ερίκε. Απ' την άλλη, ο Τονίδα είναι στην, πήγε στην αυτήνα, ο Άρντα. Είναι στην αποστολή. Ο Άρντα, αν θα έρθει στην ομάδα μας. Και αν και θα έρθει, αφού είναι μπροστά, στην αποστολή ρε, τον βλέπω φωτογραφία και τώρα. Και από εκεί και πέρα μπροστά, και από εκεί και δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος. Και από εκεί και πέρα μπροστά. Ποιος να είναι έτοιμος, ρε Νίκο. Κάτσε ρε φίλε. Επαναγία. Μέχρι χθες μπάλα έπαιζε. Σταμάτησε μια εβδομάδα ο άνθρωπος να ηρεμήσει και συνεχίζει. Μπάλα έπαιζε, αυτός δεν είναι έτοιμος. Γιώργο, ναι. Άκουσε να δεις. Αυτή τη στιγμή, εάν περάσουμε οι ιατρικές εξετάσεις... και Πρίγιοβιτς. Είναι αυτοί. Ναι, αυτοί είναι. Αυτοί. Πάμε τώρα, οτιδήποτε λοιπόν, θες μπορώ να σε απαντήσω. Πού δεν έγιναν λοιπόν, μεταγραφές. Ας τα ξεκινήσουμε όπως θέλω εγώ λίγο τα πράγματα. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εξεδιαλύνει το υλικό μας με τους δανεικούς ποδοσφαιριστές για να απαλλαχτεί από την ομάδα και ένα βαρύ κομμάτι το οποίο πληρώνουμε χαβαλέ λεφτά. Πρώτο. Καλά είναι, είναι προβλήματα δικά μας αυτά να τα λύσουμε. Φυσικά είναι προβλήματα αυτά φίλε Γιώργο. Γιατί όταν η ομάδα έχει ξένους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να κάνει αγορά ξένου ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν, το ξέρουμε αυτή, να καταλάβεις ρε, φίλε. Αυτή τη στιγμή. Όταν κρατάει ξένη θέση, ποιος? Κάποιος Ζάιρο, κάποιος οποιοσδήποτε ή κάποια παιδιά τα οποία είναι δανεικοί, δεν θέλω να λέω ονόματα, η ομάδα Ζάιρο δυσκολεύεται να κάνει καινούργιες, καινούργιες προσθήκες, διότι πάρει και το financial fair play. Τι να κάνει, να τους εκτελέσει. Θα πρέπει ή να αποφασίζει ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πλέον, μετά από 2-3 χρόνια οι περισσότεροι, δεν μπορούν να συνεχίσουν στην ομάδα και να τους αποδεσμεύσει. Ποιους? Για να ηρεμήσουμε όλοι. Λέω ποιους. Ποιον εννοείς, ποιον, το Ζάιρο. Όπως είναι ο Ζάιρο, ε, εντάξει, άλλη, ναι. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί ακόμα, ας τον πληρώσουν να φύγει. Άλλος. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ποιον να καθαρίσει, το Χαρίζει και το Κίτσιου. Δεν πρέπει να ξεδιαλύνει με αυτά τα παιδιά τι πρέπει να κάνει. Μα είναι backup αυτή ρε. Backup θα είναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτή στην ομάδα και κάνουν προετοιμασία. Δεν θα κάνουν. Και δεν υπάρχει στη θέση τους αντικαταστάτης, άρα με αυτούς κυμαίνεσαι να πας στη Βασιλεία. Μα αυτοί είναι οι αντικαταστάτες ρε φίλε. Γιατί... Ποιοι αντικαταστάτες, έχεις τους βασικούς. Ε βέβαια. Α, μου έκανε, μια εντεκάδα μου έκανες, πες μου πού λείπει παίκτης. Σε ποια εκεί, λοιπόν, που είναι, εκεί λοιπόν που είναι το πρόβλημά μας σε, και πρέπει σε να ποια λείπει, είναι, πού λείπει θέση. Είναι ναι, ότι η ομάδα χρειάζεται ένα εξάρι. Και αυτό που λες για τον Καντουρί είναι ισχυρό. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Καντουρί δεν μπορεί να παίξει εξάρι. Μην τρελαίνεσαι. Ξέρεις πόσους έχεις εκεί. Ξέρεις πόσους έχεις εκεί. Έχεις το Μαουρίτσιο, το Μιστακίδη. Νάτχο έχεις. Το Μπέλκα. Νάτχο έχεις. Το Μπίσεσβαλ. Το Ζάχοφ. Το Καντουρί. Το Χαρίζη. Το Γκάνιας. Το Μουλέν. Πόσους θέλεις ρε μεγάλε.
όλους από αυτούς ναι. ένα εξάρι δεν έχεις. Δεν δηλαδή. Έχεις εξάρι. Μάλιστα. Όχι, δεν να έχεις. Να πάρουμε λοιπόν αυτό ένα εξάρι. Είναι λοιπόν σαν να μου λες ότι έχεις 10 τερματοφύλακες, αλλά δεν έχεις τερματοφύλακες. Έτσι λες εσύ. Πώς θα σου δώσω να... Τερματοφύλακες έχω τρεις. Το χοντρό στο κεφάλι. Τερματοφύλακες έχω τρεις. Εσύ έχεις μείνει στο ναι, εξάρι. Ρε, μου, δεν υπάρχει ρε, εξάρι ρε, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πλέον. Υπάρχουν δεν τρία δε... δεκάρια εκεί. Μουντιάλ πρέπει... παρακολούθησε. Επειδή παρακολούθησε, γι' αυτό το λέω. Μουντιάλ. Τρία δεκάρια. Τρία δεκάρια παίζουν εκεί. Τα οποία δεκάρια ξέρουν μπάλα για δεκάρι, μαρκάρουν για εξάρι και σηκώνονται στα ύψη για οχτάρι. Αυτό και τέτοιον θέλω. Δεν έχει κανέναν. Αυτό θέλω λοιπόν. Τέτοιον δεν έχει κανέναν. Λοιπόν, τέτοιον να μου φέρει. Αλλά λοιπόν να μου φέρει. Νίκο, να μου φέρει τέτοιον. Μη μου φέρει το Γιόγκμπλουμ, πώς το λένε αυτό, ένα 33 χρονών. Άκουσε να μου φέρει ένα καλό παίκτη. Η ομάδα, επειδή έχει χρήματα και επειδή υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και στην Ρωσία τεράστια παιδιά, τεράστια ταλέντα που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, το ζητούμενο είναι ότι εμείς αργούμε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λες εσύ. Υπάρχουν, άφησε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Υπάρχουν εξαροοχτάρια τα οποία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να μαρκάρουν σαν εξάρια και να επιτίθενται σαν δεκάρια. Έτσι, μπράβο. Ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά για να πάρει. Γιατί δεν τον παίρνει. Γιατί ο άλλος πήγε στην Όριτς και δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ, μου λες. Επίσης, αυτό ας το απαντήσει ο κύριος Μίχελ. Ο Μίχελ δεν το απαντήσει ή ότι δεν έρχονται παίκτες στην Ελλάδα. Επίσης, όταν εσύ γίνεις προπονητής ή εγώ και έρθουν δυο παιδιά τα οποία δεν έχουν ξεκουραστεί σχεδόν καθόλου μέσα από τις προπονήσεις και με όλα αυτά. Ναι. Πάρε λοιπόν εσύ την ευθύνη να βάλεις τον Μπρίγκοβιτς ή τον Βάρντα. Αν θα τον βάλω σε είναι... Σε παιχνίδια... να ολοκληρώσεις σε παρακαλώ. Ναι. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Όταν λοιπόν θα καθίσεις σαν προπονητής στον πάγκο και βάλεις αυτά τα δύο παιδιά μέσα, γιατί με τη Βασιλεία θα πρέπει να υπάρχουν full ρυθμοί, ναι. τα αριθμητρικά δείχνουν κάποια πράγματα, το αν είναι κουρασμένα ή αν δεν είναι, και όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά ένας αθλητής πρέπει να αλλάξει παραστάσεις. Λοιπόν, τότε αν τραυματιστεί ένας από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και μείνει κανένα 2-3 μήνες εκτός, τότε το ανάθεμα θα πέσει επάνω σε σένα. Άρα λοιπόν, όταν διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο υλικό, θα πρέπει να είσαι άκρος επαγγελματίας. Διότι ο Ουάρντα μπορείς να πει, φίλε, εγώ δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω την ψυχολογία να παίξω. Θα τον κρίνεις, θα τον κατακρίνεις, επειδή εσύ δεν μπορείς να κάνεις δύο μεταγραφές και να πεις Ουάρντα, δεν σε πάνε. Έχω αυτόν τον παίχτη, ο οποίος θα με καλύψει επειδή έφυγε ο Κάμπος. Ή Πρίγκοβιτς, κάθε και εσύ να ξεκουραστείς να πάρεις τη θανάση σου, γιατί σαν μεγάλη ομάδα που είμαι, έφερα τον επόμενο Πρίγκοβιτς, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά τη δικιά σου και θα σε περιμένει. Μόλις αισθανθείς καλύτερα, τότε πολύ καλά θα σε βάλω και σε ένα βασικό. Τα έχει κάνει αυτά, φίλε Γιώργο Πάου. Βεβαίως. Όχι. Έτσι, όχι, δεν έτσι τα έχει κάνει. Είναι η γνώμη δική σου, η δεν δική μου. Δεν τα έχει κάνει. Θα μου δώσεις ένα λεπτό κάνει. Να απαντήσω. Θα μου δώσεις ένα λεπτό. Θα σου πω δύο παραδείγματα που τα είδα με τα μάτια μου. Ένα είναι με το Λεβαδιακό, ο οποίος είχε πέσει στη Β' Εθνική και ξαφνικά αλλάζει η ιστορία και το βάζουν να παίζει. Και επειδή είχαν καθυστερήσει και 10 αγώνες, έπαιζε Κυριακή Τετάρτη σε όλο το πρωτάθλημα. Και έκανε ένα εκπληκτικό σερί, χωρίς και επικόντεψε να βγει και στην Ευρώπη. Παίζοντας δύο φορές την εβδομάδα. Ένα θέμα αυτό, ένα παράδειγμα. Παράδειγμα δεύτερο. Όταν έγινε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία και χωρίστηκε, η Γιουγκοσλαβία είχε προκριθεί να παίξει στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ναι, το θυμάμαι. Τη βγάλαν να παίξει και φωνάξαν τη Δανία που ήταν η επιλαχούσα. Η οποία πήρε, το Ευρωπαϊκό. Πήρε τους παίκτες από τη θάλασσα, από την παραλία. Καμπάνια. Ναι. Αυτούς τους παπάδες που λένε οι προπονητές για να κρατήσουν τις ισορροπίες, ένα παίκτη που κάθισε 20 μέρες μετά από το σταμάτημα, μετά πήγε, έκανε προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας του και μέχρι χθες έπαιζε με μία μικρή συντήρηση να σου παίξει 3-4 αγώνες τους δύσκολους, τους καλοκαιρινούς και μετά θα βρουν τρόπο να τον ηρεμήσουν, να τον βάλουν, να τον κάνουν. Ας είναι τόσο γίγαντες αυτοί οι παίκτες, τόσο πολύ προπονημένοι, που δεν έχουν ανάγκη, είναι και πιτσιρικάδες, δεν είναι ο Ρονάλντο.
Ο Άρντα, αυτό το παιδί είναι σαν λυσασμένο να μπει να παίξει. Καλά το είπες με τη Δανία. Έτσι. Και με τον Λεβαδιακό. Αλλά εσύ επειδή το ποτήρι το βλέπεις από τη μία πλευρά, εγώ θα σου το πω και από την άλλη. Την επόμενη χρονιά λοιπόν οι παίκτες της Δανίας, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα στις ομάδες τις οποίες ήταν, είχε από τους 11 ποδοσφαιριστές, οι 4 είχαν σοβαρούς τραυματισμούς. Εάν δεν το ξέρεις. Όπως και οι υπόλοιποι οι ενδεκαδάτοι, τα παιχνίδια που κάνανε, εγώ κοίταξε να δεις. Δύο παίκτες έχεις, Ρενίκο, θα τους αντικαταστήσεις. Το ποδόσφαιρο το παρακολουθώ από όλες τις πλευρές. Δεν έχεις 11, δεν έχεις 16 παίκτες τέτοιους, έχεις μόνο δύο. Τους οποίους θα τους πάρεις τώρα. Όταν η ομάδα έχει έναν Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ό,τι του ζητήσεις σου το δίνει. Όταν έχεις έναν λαό ο οποίος με 450 βαθμούς είναι έξω από την Τούμπα, από την Τρία και παίρνει διαρκείας. Όταν η λάβα ετοιμάζεται να εκτοξευτεί και η ομάδα να γίνει ένας πύραυλος, διότι η ΑΕ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στα χειρότερά τους, τότε εσύ θα πρέπει να έχεις ανθρώπους μέσα στην ομάδα, η οποία θα είναι 10 βήματα μπροστά από όλους και να τα έχουν τελειώσει όλα αυτά με το που τελείωσε το κύπελο Ελλάδος. Έχουμε φτάσει 15 του μηνός, δεν έχουν λύσει τίποτα μέσα απολύτως, κάτι Μίχελ και κάτι υπόλοιποι, δεν έχουν κάνει μεταγραφές στην ομάδα, έχουν αφήσει επίτηδες στον προπονητή στα βορρά προς τον κόσμο, δεν τον έχουν βοηθήσει σε τίποτα, έχουν φυτέψει δύο ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι μπελάκια τον προπονητή. Και από εκεί και πέρα η ομάδα πηγαίνει γυμνή με έτσι τη βασιλεία. Και μου εάν λέγε, δεν το καταλαβαίνεις, έτσι και μου λέγε σήμερα ο προπονητής ότι σε φύτεψα δύο παίκτες, ένα γίγαντα δύο μέτρα που έχει 10 χρόνια παρουσία στο Champions League και τον έχουν βγάλει άχρηστο αυτοί που βγάλαν άχρηστο και τον Μπερμπάντοφ. Αυτή την πόλη, να μην πω, με τέτοια μυαλά. Και πήρα ένα μπεκταρά δυο μέτρα από δεξί εξτρέμ, έναν αέρα και είναι μπελάς. Ποιος είναι δεξί εξτρέμ? Ο Ζάπα. Ποιος είναι δεξί εξτρέμ? Τι είναι, εκεί τον είδα εγώ να παίζει. Άκουσε τον να δεις, τον είδες εσύ καπαλού και δεν σου κάνει ο Ζάπα. Άκουσε με λίγο. Άρε Λουτσέσκου, αυτό άμα το αφήνεις. Παιδί, ναι. Αυτό το παιδί θέλει την προστασία όλων μας. Ξέρουν αυτοί. Γιατί θα πέσει επάνω, θα έχουν, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα έχει τεράστιες απαιτήσεις από αυτό. Μα τον Ερίκη έχω εκεί, ρε φίλε. Και δεν είναι ακόμα έτοιμο το να πέσει. Τον Ερίκη έχω εκεί. Θα τον βάλω στα εύκολα μάτς. Όσον αφορά για τον Χατζηρίδη, ναι, δεν σου η κάνω. Ομάδα δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ σε μια θέση. Γιατί ρε δίνει 9 εκατομμύρια. Η οποία πονάει η ομάδα. Ελεύθερος είναι, τον πήρε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. 3 χρόνια συμβόλαιο, ώρα 4,5. Γιώργο, δεν τα ξέρεις καθόλου καλά τα ξέρω. Πράγματα. Για πες εσύ που τα ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει για το Χατζηρίδη μαζί με τα μπόνους. Όχι ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα τα πληρώσει. Ο Σαββίδης θα τα πληρώσει. Ο Σαββίδης δεν είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει Χατζηρίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει Χατζηρίδη. Με τις 1000 φανέλες που θα πουλήσεις και τα 15.000 διαρκείας, δεν παίρνεις ούτε το γιο του. Ο Σαββίδης, ωραία, ο κολοσσός, ο οικονομικός αυτός, σου φέρνει ένα μπέκτη δυο μέτρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Έπαιρνε Καρσίες, έπαιρνε Κοντρέρες, ναι, έπαιρνε, ναι, έπαιρνε και έβαλα 15 εκατομμύρια τον ΠΑΟΚ μέσα σε 3 χρόνια. Πού να βάλουν τα λεφτά. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης θα είχαν χάσει τις περιουσίες τους δεν και ο Ζαγουράκης και ο Βρίζας. Ο δεν κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν άμα δεν πει όχι ο μεγαλομέτωχος να ρίξει το ρούβλι, τι να σε κάνει ρε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ που έχουμε 5.000 αυτοκτονίες από την οικονομική κρίση και φύγαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Επειδή εσύ θα πάρεις πρώτος την πέτρα. Εγώ καμία πέτρα δεν παίρνω στον άνθρωπο που βάζει τα λεφτά. Άκουσα, δεν το λέω για τον Σαββίδη. Για ποιον το λέω? Το λέω για τον Ρουμάνο το λέω. Και τι κάνει ο Ρουμάνος λοιπόν, ράμα δεν τον πει ο Σαββίδης? Πού να κουνηθούν ράμα δεν πει τον νέο Σαββίδης? Τι είναι αυτή? Δηλαδή. Υπάλληλοι είναι. Θα πει πρόεδρε βρήκαμε αυτόν να τον πάρουμε? Όχι. Θα πάρεις εκείνον. Γιατί έχω υποχρέωση. Μόκο. Η κριτική γίνεται
προτού. Τι να γίνει η καταστροφή. Για τους γίγαντες αυτούς θα μου κάνεις κριτική για τον Χατζερίδη. Πήγες, με πήρες το Χατζερίδη. Καλά. Πώς το Μαλεζά εκεί. Είχες υποχρέωση να πάρεις το Χατζερίδη. Γούσταρα, ρε. Καλά έκανε. Προσφυγάκι σαν και εμένα είναι ένας. Είναι. Ωραία. Και τον πήρα. Ωραία. Θες τίποτα. Καλά εξηγήθηκες. Πάρ τον, πάρ τον να παίξει. Αλλά πάρε μου και αυτό που πρέπει να πάρει ο Μαλεζά. Ωραία, ρε. Δεν έρχεται, ρε. Ο άλλος πήγε β' εθνική, ρε. Πού θα έρθω, σου λέει. Στην... Πού ρε, στην Όριτζε, πήγε. Όταν έχεις διαπραγματευτές οι οποίες δεν μπορούν να πουλήσουν νερό σε διψασμένο στην Αφρική, τότε τι ψάχνει. Και ο άλλος είναι στην παραλία, ο, πώς το λένε, ένα μπλουμ που θέλετε να πάρετε. Ένα καλό 33 χρονών. Και κάνει θέλω... τα μπάνια και σπάει πλάκα και θα πάει ο Αύγουστος και θα έρθει, σου λέει. Αντί αυτή τη στιγμή να βγάζουμε τη θετική μας ενέργεια με μια ομάδα η οποία είναι υπόδειγμα σε όλους τους τομείς και η ομάδα θα έπρεπε να είναι έτοιμη από τον Ιανουάριο. Έτοιμη εμείς είναι. Φτάσαμε, έτοιμη φτάσαμε είναι. 15 Σε πήρα και δύο παικταράδες. Για τι να θέλεις. Παίξει αμυντικό χαφ ο Χαρίσης και ο Κίτσιου. Ποιος Χαρίσης και Κίτσιου, ρε, ξέρεις τι έχω εκεί. Ποιο έχω Μαουρίτσιο, έχω Καγκουρί, έχω Μπίσεσβα, έχω Πέλκα, έχω το Μουλέν. Κάτσε ρε φίλε που είναι, πάμε να παίξουμε με το Χαρίση. Αυτό δεν είναι ωραίο, ρε, στους Παοξίδες. Εγώ αυτή την εκπομπή την ηχογραφώ τώρα. Να την ηχογραφήσεις. Σεπτέμβριο, ναι. Και τον Σεπτέμβριο θα σε βγάλω. Μαζί με τον Κυρκώστα να πάτε να κρυφτείτε. Θα σου στείλω, να σ' ακούσω να λες θα σου πού στείλω, θα πας με το Χαρίση, πού θα πας με το Μαουρίτσιο, ρε φίλε, πού θα πας με το Μουλέν και πού θα πας με αυτούς. 9 έχω πω. Εκεί, γιατί μου λες το Χαρίση. Εγώ θα σου πω, άκουσε με λίγο. Εγώ την ομάδα την παρακολουθώ. Δεν έχω Ζάχοφ, δεν έχω βλέπω, Κάνιας, δεν έχω Μπίσεσβάρ. Ξέρω ανά πάσα στιγμή, αν κοιμήθηκε το βράδυ ο Μουλέν, αν χτύπησε το παιδί του Μάτος, όλα αυτά. Για να βγαίνω λοιπόν εγώ και να στα λέω, ναι. και σε 15-20 μέρες υπάρχει κίνδυνος να εκτεθώ, όπως βγήκα πέρσι και είπα ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε είναι ζυγκολό προπονητής και δυστυχώς δικαιώθηκα. Δικαιώθηκες. Το ίδιο πράγμα κάνω και τώρα και λέω το εξής, ότι αν η ομάδα πάει γυμνή με τη Βασιλεία, η χρονιά η οποία θα έρθει από εκεί και πέρα θα είναι καταστρεπτική, ναι. Σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, θα αποκλειστούμε από την αλβετική ομάδα αυτή. Ας αποκλειστούμε. Ναι. Ας αποκλειστούμε. Είναι καταστροφή. Γιατί είναι καταστροφή, βρε. Γιατί για είναι καταστροφή. Για λες και ήσουν κάθε χρόνο στο Champions League. Βούργαρο ομάδες ερχόταν και αλβανικές και παίζανε με τον ΠΑΟΚ. Που θα καταστραφεί ο ΠΑΟΚ. Θα είναι η προνομική καταστροφή για την ομάδα. Δεν υπάρχει. Είναι ότι ναι. Δεν θα μπορείς να συναλλαχτείς με ποτέ με παίχτες υψηλής αξίας όπως το έκανε τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός. Διότι δεν θα είσαι στους χρυσοφόρους από το Champions League. Και δεύτερον, όταν ένας ποδοσφαιριστής αξίζει για 1 εκατομμύριο ευρώ, για να έρθεις στην Ελλάδα εσύ θα πληρώνεις 3. Πρώτο έτσι, είναι αυτό. Έτσι γίνεται. Δεύτερον, χάνεις τεράστιους χορηγούς οι οποίοι θα έρθουν να σε προσεγγίσουν, να σε πληρώσουν, να διαφημιστούν στο Champions League. Τρίτον και σημαντικότερον είναι ότι οι δεξαμενές του Ιβάν Σαββίδη δεν μπορεί για χρόνια να είναι γεμάτες. Δεν μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας ότι αυτή τη στιγμή πληρώνει την τρέλα του όπως την πλήρωνε κάποτε και ο Βεζιρτζής. Θα μου πεις διαφορετικά τα μεγέθη. Αλλά σαν τρέλα είχαν και οι δύο την ίδια. Διαφωνείς? Απόλυτα. Δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης μέσα σε 5 χρόνια να έχει ξοδέψει 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας πρόεδρος στην Ελλάδα. Ποτέ. Και η ομάδα να μην είναι σήμερα στο Champions League. Αυτό είναι ζημιά τεράστια, διότι εάν δεν πάμε μπροστά με το Σαββίδη, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ με κανένα μπροστά. Άρα λοιπόν, η ομάδα του ΠΑΟΚ, σε αυτό το σταυροδρόμι που γίνεται, πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτες, να σηκώσουμε την ομάδα να περάσει το φράχτη και το Σεπτέμβριο να είναι στους ομίλους του Champions League. Μάλιστα. Είμαι τόσο κατηγορηματικός αυτό που σου λέω, ρε, φίλε, γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν και με ανησυχούν. Ωραία. Εσύ δεν βλέπεις αυτά. Επιτρέπεται σε έναν άλλο να βλέπει κάποια άλλα.
Επιτρέπεται. Πέντε λεπτά μιλάς. Θέλεις να ακούσεις τη γνώμη μου ή θα με διακόψεις? Εγώ δεν σε διακόψω. Αυτά που άκουσα από σένα είναι αυτό που λέμε το ποτήρι μισοάδιο. Πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Τι βλέπεις? Εγώ βλέπω αυτά που θα σου πω, παιδί μου. Βλέπω ένα μπανίσχυρο ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει δυναμώσει από τις μεταγραφές με τον Χαζερίδη και τον Βραζιλιάνο, τον πώς λέγεται αυτός, ο Ζάπα, ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Εσύ λες έτσι ρε φίλε, εγώ λέω άλλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εντάξει. Εσύ βάζεις ερωτηματικά στα θέματά σου. Εγώ δεν βάζω. Εγώ λέω ότι θα είναι φυτευτός μαζί με τον Βαρέλα και θα έχουμε το καλύτερο αμυντικό δίδυμο στα Βαλκάνια. Όχι στην Ευρώπη. Ο πρώτος που το εύχομαι είμαι εγώ και μακάρι να ξεφτυλιστώ. Το ξέρω. Δεν θα ξεφτυλιστείς. Γιατί να ξεφτυλιστείς? Με αγάπη τα λες. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα δεν πειράζει, ότι μπορεί να παίξει την ομάδα μας. Και πέρυσι δεν πίστευες στον Ιουγκοσλάβο τον προπονητή και είχες δίκιο. Φέτος λες αυτό να μπορεί πω, να έχεις άδικο. Άσε, να σου πω μα δεν με αφήνεις να πω τη σκέψη. Παρένθεση σε αυτό. Και πετυχημένος να βγει, το κόστος του είναι υπερβολικό. Να μην σε νοιάζει ρε το κόστος του ρε μπροστά. Πάμε σου. Παρακαλώ. Εγώ ρε όταν ήμουν απλούσιος πήγαινα στα μπουζούκια και τα σπάσα. Και τώρα λέω τι μαλακίες έκανα. Ναι, αλλά έκανα γούστο να τα σπάσω. Και αυτός κάνει γούστο να σου φέρει αμπέκτη ρε. Σου ζήτησε λεφτά. Το κόστος μου λες εσύ για κόστος. Σου λέω πάμε να σε κεράσω ένα ψάρι και μου λες το κόστος να σε κεράσω, σου είπα. Δεν είπα ρε φαινέ. Σε πάω στο Αιγαίο να φας ένα ψαράκι εκεί. Ψαρούκλα, πάω, τι ψαράκι. Το έχω βάλει σκοπό. Το έχω βάλει σκοπό. Και μου λες εσύ, ας είναι ακριβό, ρε αφού θέλω. Πας και παίρνεις ένα δαχτυλίδι για την κόμενα, να πούμε. Και σου λέω άλλος, μωρέ το μαλάκο αυτή να τώρα. Ρε αφού θέλω. Πώς θα γίνει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν θέλω, ο πρόεδρος μας είναι αυτή τη στιγμή παρορμητικός. Και κάνει κάποια πράγματα. Και κάνει κάποια πράγματα, καλά κάνει και τα κάνει. Κάτσε ρε να πάρω τη γραμμή να ηρεμήσω λίγο και θα ξαναλέμε, περίμενε. Έλα ρε φίλε. Φίλη είμαι, φίλη είμαι Γιώργο. Έλα χρυσό μου. Να ρωτήσω κάτι τον Νίκο ήθελα, γιατί με έχει βγάλει έξω από τα ρούχα. Όλο τον κόσμο μόνο σένα, σήμερα δεν είναι ντεφορμέ. Είσαι η κυρία... Και να μην είναι η Λένα είμαι. Γεια σου κυρία Λένα. Γεια σας κυρία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι τον Νίκο. Είπε ότι εάν αποκλειστεί από την βασιλεία, τώρα από τα νεύρα μου ξεχνάω και τι θέλω να πω. Ναι, καταστρέφεται. Από τη βασιλεία, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, καταστράφεται. Και έτσι. Ναι. Κάτι τέτοιο είπε. Μια βασιλεία που μετά η κυρία Λένα, μετά τη βασιλεία θα παίξει με την Μπενφίκα και μετά την Μπενφίκα θα παίξει με την Νάπολη. Αυτές τις τρεις πρέπει να περάσει και θέλει να τις περάσει ο Νίκος. Θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρσι αποκλειστήκαμε από τον Europa. Καταστραφήκαμε ή κάναμε ομαδάρα. Και πήραμε και κύπελο. Και πρωτάθλημα και μας φάγανε. Και να πάρουμε και πρωτάθλημα. Που μας το φάγανε όπως το φάγανε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο τον Νίκο. Είναι οικογενειάρχης, δουλεύει εκεί που δουλεύει. Έχει λυσάξει με τον Μίχελ. Να έρθει ο Μίχελ να του κάνει κουμάντο αυτού πως πουλάει τα λάδια. Πάντως συμφωνώ με τον Νίκο για τον Μίχελ. Αυτό το είδο σου. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Μπορούμε να απαντήσουμε στην κυρία. Να τον πω και κάτι άλλο. Ο Σαββίδης τόσο βλάκας δεν είναι. Τόση περιουσία δεν την έκανε λόγω βλακείας. Ξέρει, άλλο ξέρει. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Αυτό το λέω. Δεν μπορώ να απαντήσω στην κυρία Γιώργο. Όταν προλαβαίνει και πηγαίνει και μου σκαρφαλώνει στα δέντρα και κοιτάει τις προπονήσεις και κάνει. Σιγά σιγά θα μας πει ότι πάει και στην Ολλανδία και βλέπει τις προπονήσεις. Για όνομα του Θεού πια. Πέρσι είχαμε βγάλει το Βαρέλα παλτό. Παλτό είναι. Να απαντήσω. Ναι βέβαια να απαντήσεις. Λοιπόν, καταρχήν κυρία μου, δεν χρειάζεστε να εκνευρίζεστε. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, εσύ καλά τα λες, παλικάρι μου, αλλά έχει εκνευριστεί ένα σωρό κόσμος που σ' ακούει. Νίκο, ειλικρινά, σήμερα είσαι το θερμό. Θα σας πω κάτι, κυρία Λένα.
επειδή σαν παοξίδες έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε περάσει μεγάλη φτώχεια και μεγάλη στεναχώρια, μου είναι δύσκολο και εμένα σαν άνθρωπο να βγαίνω και να μιλάω έτσι όπως μιλάω, γιατί θέλω ο ΠΑΟΚ να είναι πάντα ψηλά. Γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ μαζί με την οικογένειά μου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Δεν μπορώ λοιπόν να βλέπω ναι. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τα ερωτήματα που βάλα. Θα το ξεχάσω, σε παρακαλώ. Ναι. Εσένα κάτι είπες, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και για σένα, για την οικογένειά σου κτλ. Και για μένα είναι. Ναι. Είμαι μεγαλύτερη σου και εγώ παλεύω τον καρκίνο με τον ΠΑΟΚ. Σας σέβομαι για αυτό που λέτε. Περαστικά μωρό μου, θα τον φάμε την κουφάλα τον καρκίνο. Μη μας σας. Θα ψοφήσω όταν η ομάδα μου θα πάρει τον ντάμπλ εδώ και, το έξω, και έξω. Το τρίπλ δηλαδή. Μωρό τότε μου. Τότε θα σκοπώ να πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις, θα το φάμε. Λοιπόν, χιλιάδες ευχές παίρνεις αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν έχω από κανέναν να φάμε τον ΠΑΟΚ. Από κανέναν κερατά. Πιστεύω ότι το πιστεύετε, κυρία Λένα, ότι εγώ... Α, εντάξει. Ακούστε λοιπόν να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Επειδή ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή λειτουργεί με ένα συνέστημα, το οποίο είναι συνέστημα αγάπης προς την ομάδα και βάζει ένα τεράστιο ποσοστό χρημάτων στην ομάδα αυτή, τα περισσότερα χρήματα τα οποία βάζει δεν πιάνουν τόπο. Πετάγονται στα σκουπίδια. Ακούστε με λίγο. Μπορεί τα χρήματα να μην είναι δικά μου, αλλά σέβομαι εγώ απόλυτα τα χρήματά του, γιατί κάποτε τα είχα ανάγκη και δεν τα είχα. Ήμουν φτωχός. Χρωστούσα σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Αυτό τον πάω και εγώ, κυρία Ελένα, δεν θέλω ποτέ να τον ξαναδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω, τρέλα του Σαββίδη. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνω και καυτηριάζω κάποια πράγματα. Και θα σας πω κάτι άλλο για να το ξέρετε. Μπορεί για σας που είστε οπαδός όπως είμαι και εγώ, η ομάδα η περσινή να είναι απόλυτα πετυχημένη. Όταν όμως πάτε μέσα εκεί βαθιά, στα γραφεία της ομάδος και πείτε την κυρία Κοντζάρεβα, Μαρία μου, ένα λεπτό. Μαρία μου, τι γίνεται, ξέρετε τι θα σας πει. Τι θα πει. 10 εκατομμύρια είμαστε μέσα. Η Κοντζάρεβα. Εσύ που θα ξέρεις, Νίκο. Είμαι το παράδειγμα. Ρε τρελάθηκε σήμερα. Θα μου πεις. Τι σε νοιάζει εσένα. Όχι, τι σε νοιάζει την Κοντζάρεβα, θα σου πει. Είστε μέσα στα γραφεία. Λένα ένα λεπτό. Λένα ένα λεπτό. Νίκο, ένα λεπτό. Εγώ είμαι συντονιστής. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Κοντζάρεβα να πει είμαστε μέσα. Η Κοντζάρεβα είναι ταμεία. Να βγάλει τον ισολογισμό στην. Ρε, πια ρε. Πώς το λένε. Ρε, τι λεφτά. Θα τη δώσει ο Σαββίδης, ρε. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αν ΠΑΕ είναι αναγκασμένη να βγάλει τον ισολογισμό. Ναι, θα το βγάλει. Επειδή υπάρχει το financial fair play. Ναι. Και εκεί που υπάρχει εσύ, λοιπόν, το μείον. Και η κυρία Λένα είναι ευχαριστημένη ότι ένας άνθρωπος ήρθε στην Ελλάδα, σαν τον Ιβάν Σαββίδη, αυτή την τεράστια προσωπικότητα, έχει δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ και η ομάδα είναι εκεί που βρίσκεται ακόμα. Τότε πού βρίσκεται η ομάδα, ρε. Πού βρίσκεται, ρε, η ομάδα. Πού βρίσκεται η ομάδα. Πέρσι πήρε double ομάδα, ρε. Μην τρελαίνεστε, ρε. Πού βρίσκεται, ρε, η ομάδα. Ομαδάρα έχει ο ΠΑΟΚ. Πεκτούρες, ρε, μέσα. Ποιος έχει αυτή την ομάδα, ρε, που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και είναι έτοιμος. Άγιε είναι ένα θαύμα, γιατί οι ομάδες που θα παίξει έχουν τρεις φορές μπάτζετ μεγαλύτερο. Αν γίνει ένα θαύμα και περάσει το Champions League, που δεν θα περάσει, το λέω από τώρα. Δεν θα περάσει, θα είσαι στο πρώτο γύρο, το στο δεύτερο θα αποκλειστεί. Θα πάει στο UEFA, θα κάνει μια αξιοπρεπή πορεία και να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα για να πάει απευθείας του χρόνου στο Champions League. Μα δεν πάει. Έναν εύκολο αγώνα, όχι μετά με τους γιγάντες. Δεν περάσει στους ομίλους του Champions League. Ναι, θα καταστραφεί. Θα είναι... Δεν πρόκειται να περάσει, το λέω εγώ. Δεν πρόκειται, δεν έχει ούτε μία ελπίδα να περάσει. Το λέω εγώ από τώρα. Από εκεί και πέρα δυσκολεύει και για του χρόνου και σαν πρωταθλητής αν θα είναι. Δεν θα περάσει κατευθείαν στους ομίλους. Δεν θα περάσει. Θα δώσει έναν αγώνα εύκολο. Δεν θα δώσει με την Νάπολη και την Μπενφίκα. Με την Νάπολη και την Μπενφίκα που θα παίξει φέτος. Αν περάσει την Ελβετική, πώς θα γίνει.
που θες να μπει στο Champions League και ακόμα μυρίζεις τυρί. Τυρέμπορα. Είναι λογικό ο κόσμος του ΠΑΟΚ γενικά να βλέπει η μία όψη του φεγγαριού, να βλέπει μόνο αυτό που αυτό, θέλει να δείξει την αλήθεια. Ο κόσμος. Θα μου πει εμένα πέρα, η Κοντζάρεβα, μπήκαμε μέσα. Από εκεί και πέρα και τα χρόνια του Πατατούδη και τα χρόνια των υπόλοιπων. Ρα στον Πατατούδη, ρε, βάζει τον Πατατούδη με τον γίγαντα Ιβάν. Μην τρελαθούμε, ρε Νίκο. Τι έπαθε σήμερα, τι μύρλα είναι αυτή, ρε. Να με πει εμένα η Κοντζάρεβα, είμαστε μέσα. Όταν βγαίνει ο Ιβάν το βράδυ και λέει, τι μας λείπουνε 500.000 πάρτα. Τι λείπουν 3 εκατομμύρια πάρτα. Είναι υγιές. Έτσι γίνονται οι μεγάλες ομάδες. Είναι υγιές αυτό. Πολύ υγιές σε ένα κολοσσό. Έτσι ήταν και η Ελλάδα. Έτσι ήταν και η Ελλάδα και καταστράφηκε. Όχι, η Ελλάδα δανειζότανε και τάτρο. Γι' αυτός ο άνθρωπος φέρνει ρούβλι ζεστό και το βάζει. Ναι. Και έχει το λόγο του. Έχει το λόγο του. Δεν κακόρο εδώ, Ιβάν. Λιμάνια παίρνει, δρόμους παίρνει, ξενοδοχεία παίρνει. Η Ελλάδα αναπτύσσεται. Εγώ λοιπόν θα είμαι αυτή η φωνή η οποία θα είναι δίπλα στην ομάδα, θα την υπερασπίζεται. Θα ζητάει το κάτι παραπάνω μέχρι να φτάσει στα μεγάλα σαλόνια που ήταν Ολυμπιακός και έπαιζε με τη Ρεάλ και έπαιζε με τη Μίλαν και έπαιζε με την Μπαρτσελώνα, ναι, και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εγώ λοιπόν θα υπάρχει 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα οι οποίοι θα λένε όλα καλά και εγώ θα λέω ότι δεν είναι καλά μέχρι να γίνουν καλά. Μπράβο μωρό μου. Φύγατε και οι δύο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε. Γιώργο. Ορίστε. Τι έγινε, αδερφέ μου. Γεια σου, ρε φίλε, ποιος είναι. Λοιπόν, αδερφέ, άκουσε λίγο με τα ψέματα και με τις ωρεοπάθειες να πούμε και με τα χρήματα. Το χαίρι δεν έχει ο σύλλογος, έτσι. Εσύ, άμα λες ότι ανέβηκε επίπεδο, για μένα έχει πέσει και γίνει χειρότερα για τις προηγούμενες ηγεσίες. Αν θέλουν κάποιοι να προσκυνάνε κάποιον επειδή σηκώνει λεφτά και δεν έχει κάνει το απόλυτο μηδέν, εντάξει, σε πρεστή ομάδα, εσείς να προσκυνάτε και να γλύφετε και τα παπούτσια. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δεν μου λες, ρε φιλαράκι, τα τρυπήματα, τα παράκια, το πρωτάθλημα που πήγες να πάρεις, να πούμε και σε κάνα μαμουνιές κάποιοι παίκτες της Αθήνας, υπό ποια αρχηγία ήταν, αυτού που προσκυνάτε, δεν είναι, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, δεν μου λες, γιατί δεν μπορούσε να τα κόψει όλα και τώρα δηλαδή έμαθε και μαθαίνει, έτσι, δεν είναι ιδανικό να μείνει στον Παναθηναϊκό, η Κοντζάρβα και η Μαρία η Κάλλας και ξέρω εγώ ξέρω όλοι αυτοί οι φιλαράκοι δουλεύουν για το ΠΟΚ. Χαίρι και προκοπή, αν δεν πάρουν τον πούλο όλοι τους, δεν θα δει αυτός ο σύλλογος. Και εσείς να προσκυνάτε επειδή σου φέρνει λεφτά και τα δίνει να πούμε από εδώ και από εκεί. Εντάξει, έχω να δω ευρωπαϊκό μάσκε να το γουστάρω από εποχή Γούμενου και Πατατούδη καρτάζει. Αποκλείεσαι από κάτι κολομάδες, 6 χρόνια σε δουλεύουν ψηλό γαζί εκεί μέσα όλοι οι φίλοι της ΕΠΟ, εντάξει, με τελευταία στιγμή προγραμματισμούς και δικαιολογία δεν έρχονται παίκτες να πούμε στην Ελλάδα. Τον παραμούτε αλλού, εντάξει. Εκμεταλλεύεστε ένα σύλλογο που έχουν πεθάνει ανθρώποι και πήγατε σαν ήρες μέσα και το χρήμα το μοιράζεστε μεταξύ σας μου φαίνεται. Εσείς και κάτι φιλαράκια μανατζαρέι. Εντάξει, από εποχή Ζαγοράκη βρίζα γίνεται αυτό το... Ο πάω κοινόμερος σε καρχαρίες, εντάξει. Αν δεν πάρω τον πούλο αρθεί κανένας μεζιρτής και πάω και αμέσα αυτό το σωματείο θα ρημάσει μέρα με τη μέρα. Γιατί μέρα εγώ από τότε που ήρθαν όλοι αυτοί δεν είδα κανένα επίπεδο. Μόνο ύποπτες τιμωρίες από κερκόποτες που ανεβήκανε. Και τρώμε και ψευτοεπαναστάσεις και άμα δεν μπορείς να υποσχεθείς λόγια και μίξε να τους καταπιείς, να μην τα λες, εντάξει. Για μένα είναι όλοι ψεύτες. Δεν πανάχουν όλο το χρήμα του κόσμου. Χαΐρι δεν είδα σε αυτό το σύλλογο. Μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή ψεύτικες δικαιολογίες. Και αν αποκλειστεί τι έγινε. Γιατί να αποκλειστείς, ρε. Θα φροντίζει να μην αποκλειστείς, ρε. Την Μπενφίκα εξαπαίνωσε και την Νάπολη, ρε φίλε. Να έχεις, ρε. Και έπαιζες και παλιά με χρέη και σου φτωχός και όμως σου πάω και ρίμαζες, ρε. Και τώρα δεν μπορείς να κάνεις ένα χαΐρι. Δεν τρέπονται όλοι εκεί μέσα. Που στο λαιμό του πάω να προπέζουν όλοι πάω κάτω. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, αδερφέ. Απατεώνες όλοι. Φιλιά, έφυγες. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου, Γιώργο. Περίμενε, Κώστα. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τώρα. Ο Βαγγέλης από Βουκουρέστη, από Ρουμανία. Γεια σου ρε Βαγγέλη, για πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Σκοτωμός γίνεται. Αλλά σήμερα τι στεναχώρια έχει πέσει σε εσάς. Ρε παιδί μου, ο Νίκος, ο οποίος είναι αισιόδοξο παιδί. Τι πήγανε σήμερα. Πω ρε παιδί μου. Δηλαδή, από εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα να δημιουργηθεί. Βγάλουμε, τι θα πει Κοντζάραβα. Καλά τα είπε ο Καβαζάκης προηγουμένως. Εγώ σου είπα, εγώ είμαι Ηρακλής. Αλλά μακάρι να είχαν έναν εργοδότη σαν τον Ιβάν. Μακάρι.
Αυτή είναι η γνώμη. Τι είναι αυτά τα και πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι προβλήματα δημιουργείται από εκεί που δεν υπάρχουν. Γιώργο, έλεος. Έλεος. Εκεί που πρέπει να ανάψουμε ένα κεράκι να πούμε μπράβο στον Ιβάν, γιατί έχει δώσει τόσες εκατοντάδες θέσεις εργασίας, έχει κάνει τόσα πράγματα. Εμείς εκεί προβλήματα στα προβλήματα. Αυτό είμαστε. Να... Δείτε λίγο τη θετική πλευρά, ρε παιδί μου. Έλεος. Έφυγες, έφυγες. Φιλιά στο Βουκουρέστι, ορίστε ο επόμενος. Ναι. Ναι, ορίστε. Ναι, καλησπέρα κύριε Σύριγο. Πάλι ο Γιώργος από Αθήνα περνώ. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου. Άλλη μια φορά παρέμβαση, γιατί σας ακούω και... Γρήγορα, μόνο έχουμε 5 γραμμές και τελειώνουμε. Λοιπόν. Κοιτάξτε να σας πω κάτι κύριε Σύριγο, εντάξει, λέγονται πολλά πράγματα, εντάξει όλα αυτά, εντάξει δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι και δεν ξέρουν πώς λειτουργούν πλέον τα θέματα. Καταρχάς για μεταγραφές που σηκώθηκε το θέμα και δεν ξέρω και γιατί σηκώθηκε έτσι άκοψα και άτεχνα και χωρίς λόγο, εντάξει να είναι μεταγραφές αυτό, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γινότανε. Όσοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή από τον Ιούνιο. Έναν ελεύθερο παίκτη μιας ομάδος είναι ελεύθερος γιατί παίκτης. Γιατί δεν τον θέλει η ομάδα, άρα δεν είναι ικανοποιημένη. Ή ο παίκτης συμπληρώνει την τετραετία του, τριετία και όλα αυτά και ψάχνει κάτι και καλύτερο. Και ψάχνεται μέχρι το τέλος και αφού δεν βρει... Και ψάχνει κάτι καλύτερο. Και αφού δεν βρει, όπως τον Κοσέισα που τον έφερε και σταματήσει το ποδόσφαιρο και τον Παύλο τον Γκαρσία και τους φέρανε τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, και ψάχνει κάτι. Αυτά δεν γίνονται. Δεύτερον, ανεβαίνοντας ο ΠΑΟΚ, δεν είναι για να κάνεις μεταγραφή για να κάνεις μεταγραφή. Θα πρέπει να κάνεις μεταγραφή παίκτη που θέλεις καλύτερον από αυτόν τον Σοκοφτή. Βέβαια, άντε φέρε μου καλύτερα από τον Βαρέλα ή από τον Μαουρίτσιο ή από τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Έτσι φέρνεις παίκτη. Για να λύσεις το θέμα της ανάπτυξης μιας ομάδος και επιτρέψτε να σας πω γιατί τα ξέρω, τα έχουν και σπουδές μου και δούλεψα και αρκετά χρόνια πάνω στο αντικείμενο στην Ευρώπη. Λοιπόν, για να ανέβεις, θα πρέπει την περίοδο τη μεταγραφική, αφού ξέρεις κάθε χρόνο θα παίζεις Ιούνιο. Θα παίζεις Ιούλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βρεις τους παίκτες και μέσα σε 2-3 εβδομάδες να τους μοντάρεις, να τους δώσεις φυσική κατάσταση και να πάνε να παίξουν. Τι θα πρέπει να κάνεις, θα πρέπει να μεγαλώσεις την μεταγραφική σου περίοδο. Δεν είναι να εκμεταλλευτείς το Φεβρουάριο. Πράγμα το οποίο το έκανε πολύ σωστά, γιατί έχει ανθρώπους ο ΠΑΟΚ και εκτός Ελλάδας που τον παρακολουθούν και συμβουλεύουν τον πρόεδρο. Εντάξει. Να εκμεταλλευτεί την περίοδο όλη τη χρονιά. Και γι' αυτό τα τελευταία 2 χρόνια το Φεβρουάριο είναι μοναδική ομάδα που έχει δώσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ο Πρίγιοβιτς, Φεβρουάριο ήρθε. Για να πάει να βρει τον Πρίγιοβιτς αρχές Ιουλίου. Ένα καλό σεντρεφόρ. Τώρα λοιπόν, που έρχεται από το Μουντιάλ. Τον Ερίκε Φεβρουάριο τον πήρε. Αυτοί οι δύο κοστίζαν 3,5 εκατομμύρια. Και τον Ουάρντα Φεβρουάριο τον πήρε που λέμε. Και το μου λένε που έφερες Φεβρουάριο τον πήρες. Γιατί για να είσαι έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια είδες τη χρονιά σου που θα δώσεις τον Ιούλιο. Λοιπόν, αυτά έτσι για να ξέρουμε. Δηλαδή, Γιώργη, να σε καλά, πρέπει να τελειώνει η εκπομπή. Να σε καλά, ευχαριστώ. Πορείς το επόμενος. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που μετράει και μένει στην ιστορία είναι τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Γιατί πέρσι και ο Ολυμπιακός μπήκε στους ομίλους του Champions League, έπαιξε με Μπάρσα και Παρί. Και ποιος το θυμάται. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν πήρε τίποτα. Έτσι, δεν το θυμάται κανείς. Ενώ αντίστοιχα, πρόσεξε λίγο, στην ΑΕΚ θυμούνται ότι το 1938 πήραν τον πρώτο double πρωτάθλημα και κύπελο. Το πρώτο κύπελο το πήραν το 1932 και έκοψαν τον double από τον Άρη που ήταν πρωταθλητής τότε. Όλα αυτά είναι και καταγεγραμμένα. Να μπεις στις σελίδες, θα σου πει άριστερη από τα θύματα ΠΑΟΚ 2. Οπότε πιστεύω ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα. Βέβαια ρε μεγάλε τώρα. Ακούς τώρα τον άλλο. Ο Ολυμπιακός σου λέω και πάλι πέρυσι, επειδή είχε χάσει το Θωμά, παρόλο που ήταν με τα έπεσε στο Champions League, στο πρωτάθλημα δεν έκανε τίποτα. Οπότε ο στόχος είναι στο πρωτάθλημα να πούμε να έχεις τις άκρες, να το πάρεις για να μείνει στην ιστορία. Αυτά να πούμε. Να σε καλά ρε Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ένας παρατηρητής που δεν είναι ΠΑΟΚ στο παιδί, έχει άλλη ομάδα και είναι και αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ. Μιλάει, αυτή είναι. Ποια Νάπολη είναι να κερδίσει και ποια Μπενφίκα. Ξέρεις θα πει Μπενφίκα. Το μαύρο πάνθυρα για τον Ευσέμπιο. Τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Προϊστορία αετή της Λισαβόνας. Εάν περάσει τους Ελβετούς θα παίξει με την Μπενφίκα και μετά με την Νάπολη. Και μου λέει ο Νίκος θα πέφτει αυτά λέει θα καταστραφούμε να πάμε να φέρουμε το Μπλουμ Μπλουμ. Αυτός ο Μπλουμ Μπλουμ είναι να πούμε στη θάλασσα στα αυτά του, στα Μπλουμ Μπλουμ του. Και ψαρεύει και θα μου έρθει τέλη Αυγούστου να πούμε και δεν τον πήρες.
παπάδες. Ορίστε κύριε μου. Παρακαλώ. Έλα ρε και κατά τι έγινε. Έλα ρε φίλε. Άσε ρε φίλε, και ο Άγγελος σήμερα. Γεια σου ρε Άγγελε. Εδώ πέρα. Μεσοκαλόκαιρο να μου ανέβηκαν οι παοξίδικες θερμοκρασίες. Ναι, ναι, τώρα. Ο Νικόλας τους τσίτωσε όλους ο φίλος μας ο Νικόλας. Ο Νίκος, ο Καβαζάκι ο επαναστάτης. Αυτός δεν είναι. Και πιο μπροστά ο άλλος, ο Γιαννητσιώτης. Α, ο Γιαννητσιώτης. Κοίταξε και ο Νικόλας μετά ο πειρατή. Όλοι αυτοί να ξέρεις που γκρινιάζουν από αγάπη γκρινιάζουν. Δεν πειράζει. Μέσα στο παοξίδικο DNA να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια δυσλειτουργία, υπάρχει στο θέμα εκεί πέρα στη στελέχωση της ομάδας από τους γύρω από το Σαββίδι. Μην καλείτε άλλοι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Είναι γεμάτες οι γραμμές και έχω μόνο 10 λεπτά και δεν έχω ρίξει ούτε τους χορηγούς. Άγγελε, να είσαι καλά. Ναι, καλά, είναι δυνατό, ρε. Τέλειωσε, πουλάκι μου, τέλειωσε, μωρό μου, τέλειωσε. Δύο λεπτά. Έγινε. Το είχα πει και παλαιότερα, Γιώργο. Ναι. Δύο λεπτά, δώσουμε. Ναι, 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 χρυσέ μου, τρία, ορίστε. Λοιπόν. Μου λέγανε όλοι το κύπελο που πήρε πέρσι ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Θεωρώ ότι η κυριότερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ φέτος ήταν, ξέρεις ποια, όταν πήγα και έπαιξα μέσα στη Λεωφόρο και μετά τη λήξη να πούμε πάει το πιτσιρικάκι του Παραθηναϊκού και ζήτησε τη φανέλα του Πρίγιοβιτς. Για μένα αυτή ήταν η ειδοποιός διαφορά που δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, αλλάζει σελίδα σιγά σιγά. Σίγουρα θέλει κάποια πράγματα να τα βοηθήσουμε, γιατί υπάρχει μια κολλησιεργία εκεί πέρα στο μεταγραφικό και στους σχεδιασμούς, αλλά δεν θέλει, να σου πω όμως και κάτι, και η γκρίνια είναι παοξίδικο φαινόμενο, ας πούμε, ναι. Οπότε θα ζήσουμε και με αυτό. Απλώς ρε Άγγελε, δεν ξέρουμε αυτό που λέω, ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι πιέσεις. Καλά, κοίταξε, και ο Ρουμάνος όμως... Τους τάπερες, λέει, κοίταξε να δεις, είμαστε εντάξει, αλλά άμα τραυματιστεί κανένας δεν έχουν απαντήσει. Μα άμα τους που τον έχει πει το Μίχελ θα παίρνεις μόνο από εκεί, τι να σε κάνει ρε Μίχελ. Τέλος πάντων, να δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έφυγες Άγγελε, έφυγες, έφυγες. Ορίστε ο επόμενος, έναν ακόμα έχουμε και τον κύριο Κώστα. Να τελειώσει ο κύριος και πάμε στον κύριο Κώστα, μην καλείτε άλλοι σας παρακαλώ. Ορίστε. Γεια και χαρά Γιούρη. Γεια σου ρε φίλε φιλάρετε, για πες μας κι εσύ. Απλά επειδή εγώ... Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και εκτίμηση στην κρίση του Νίκου. Ναι. Νίκου, όχι του πειρατή, του άλλου. Και του πειρατή. Ο πειρατής είναι της γενιάς όχι, μου. Όχι, ο πειρατής έχει το θυμικό του, έχει έναν άλλο τρόπο. Έχει μείνει. Πιστεύει ότι αυτά που πιστεύει μπορούν να γίνουν σε αυτή την εποχή. Αυτή η εποχή δεν έχει πλέον τέτοιο τρόπο. Ίσως κάποια ώρα το καταλάβει, αλλά και έτσι όπως είναι, καλός είναι, είναι ο δικός του τρόπος. Είναι ο δικός μας πειρατής και να σου πω κάτι, τέτοιος είμαι κι εγώ. Μπορεί. Έτσι, αλλά, ρομαντικός και αναρχικός. Είναι όμως ο τρόπος του να μπορείς να κάνεις τα βήματα τα αποτελεσματικά. Ο τρόπος του είναι η φωτοβολίδα. Θα κάνεις αυτό που έκανε ο Αναστασιάδης, θα τους βάλεις με το μαχαίρι στα δόντια να παίξουν και να κερδίσουν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά να χάσουν οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαθεί. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα για μένα, αλλά μπορεί και να είναι όμως ωραίο γιατί είναι ηρωικό. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι άλλο. Ότι αυτό που λέει ο Νίκος και πραγματικά δεν μ' αρέσει, είναι η κρίση του σε σχέση με το Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν πρόκειται να φύγει από τον ΠΑΟΚ ούτε κι αν έδινε 150 δισεκατομμύρια, λέω εγώ τώρα. Γιατί? Γιατί είναι πεισματάρης και δεν θα φύγει με τίποτα επειδή δίνει χρήματα. Αλλά όμως πιστεύω ότι αν είναι να φύγει, που εύχομαι να μην φύγει, ποτέ, γιατί πραγματικά είναι δημιουργικός και κάνει δουλειά, θα γινότανε μόνο εξαιτίας μας. Εμείς μόνο μπορούμε να το διώξουμε. 100%. Κανένας άλλος. Και εμείς χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι. Όσο εμείς είμαστε ενωμένοι, ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει μπροστά, έστω και με λάθη. Ρε φιλάρετε τώρα, να βγαίνεις τώρα και να λες οικονομικά θέματα, προπονητικά θέματα. Δεν είναι. Εγώ μόλις πήγαινα να μου πει το σύστημα 1-3-5, λέει, ποιο σύστημα ρε, τα παίξε 1-3-5, τι είναι αυτά που... Κάτι τον τρώει. Κάτι τον τρώει. Έχει κάποιες πληροφορίες, κάτι τον τρώει, άλλα λέει. Καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι ψυχούλα. Δεν μπορεί να το πει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ας έχει και λάθη, δεν πειράζει. Τα λάθη μας μαθαίνουν για να πηγαίνουμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν πρόκειται να απογοητευτεί ο μεγαλομέτωχος από αυτό. Μόνο αν δει ότι δεν είμαστε ενωμένοι και πραγματικά 4.000 διαρκείας σε μια εβδομάδα,
δείχνει ότι είμαστε ενωμένοι και δεν μας πειράζει απολύτως τίποτα. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρι. Και σβήνουμε με τον αγαπημένο μου. Αδερφέ, πού είσαι, πού μ' άφησες σήμερα, ρε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ, είτε Ολυμπιακός, κληρονόταν με τη Βασιλεία, η Βασιλεία θα ήταν το φαβορί. Διότι η Ελβετία συμμετείχε σε παγκόσμιο κύπελο, σε ομίλους, δεν έχασε από την Βραζιλία, δεν έχασε από την Κωνσταρίκα και κέρδισε την άλλη την ομάδα και πέρασε στην επόμενη φάση. Η Ελβετία σήμερα είναι το πιο πλούσιο κράτος στην Ευρώπη, για να μην πω του κόσμου. Κόσμο. Και έχει καμιά 150.000 σαβίδιδες η Ελβετία, που με τα ξένα τα λεφτά που εκμεταλλεύεται, θα λείπει προϋπολογισμούς 10 σαν της Ελλάδος. Επομένως, από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε ελληνική 100, ομάδα... 100, όχι 10, 100 σαν της Ελλάδος προϋπολογισμούς. 500, όλα τα λεφτά του κόσμου είναι εκεί. Α, μπράβο. Όλα τα λεφτά. Επομένως, το φαβορί είναι η Βασιλεία. Και λέω εγώ τώρα, όπως έγινε και άλλες φορές. Κάνεις ένα πολύ καλό αγώνα, παίρνεις και ένα χ, εκεί περνάς. Μπενφίκα από πίσω. Για πες στον κόσμο τι θα πει Μπενφίκα, ρε Κώστα. Αρκετά χρόνια θα κάνουν οι συμπατριώτες μου, οι Έλληνες, να δουν ομάδα ελληνική στους ομίλους Champions League. Λέω εγώ. Γι' αυτό ας βολευτούν είτε ο ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, και πολλοί είναι. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε δεν θέλετε να το καταλάβετε. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσουν οι δυνατότητές σας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να μπορέσει να βγει πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν αφάνταστα. Είναι τεράστιες οι δυναμικές στην Ευρώπη και πολύ μεγάλα τα μπάτζετ. Εδώ, το ξαναλέω, Κώστα, ένα μπέκτη πήγες να πάρεις και πήγες στη Β' Εθνική της Αγγλίας, σου λέει δεν έρχομαι. Να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες. Άλλα ήταν τα χρόνια εκείνα με κόκαλη και με Γκουλαντρή και πιο πίσω με Βαρδινογιάννη. Ήταν άλλες οι εποχές. Εκείνες οι εποχές φύγαν ανεπιστρεπτοί. Τώρα ας βολευτούμε στο τοπικό πρωτάθλημα να μπορούμε να πρωταγωνιστούμε είτε η Αεξίδηση, είτε η Παναθηναϊκή, είτε η Ολυμπιακή, είτε οι Παουξέρες, και καλά είναι και να συμμετέχουμε στους ομίλους του Europa League. Και άμα υπάρξει και θέμα, δηλαδή η πρώτη ομάδα, η ΑΕΚ, ας πούμε, η οποία δεν θα και παίξει. Και να συμμετέχουμε στους ομίλους του Europa League, που και το Europa League είναι προσοδοφόρο. Δεν είμαστε για Champions League. Δεν είναι για Champions League οι ομάδες μας. Δεν βλέπεις το επίπεδο τώρα. Αυτό άμα δεν το καταλάβουμε, θα πετάμε στα σύννεφα. Α, θα καταστραφεί, λέει, οικονομικά ο ΠΑΟΚ. Πού να πήγε, πήγαινε και χθες εκεί. Δεν πρόκειται να καταστραφεί. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι έμπαινε στους ομίλους του Champions League και έπαιρνε τα 25 εκατομμύρια. Ναι. Κατά πόσο, δηλαδή, θα τελείωνε το σύμπαν με αυτό. Που είναι απείρως δύσκολο να γίνει αυτό. Βέβαια, είναι απείρως δύσκολο. Μπορείς να με ετοιμάσεις την ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα και να μπεις στους ομίλους του Europa League. Γιατί είναι φεροβάμονες όσοι νομίζουν ότι θα περάσουν από πώς τη λέει την Ελβετική αυτή, είναι την Βασιλεία. Τη Βασιλεία, από πίσω θα παίξουν με τη Δυναμό Μόσχας ή με την Μπενφίκα και το τρίτο μάτι. Άσε με σε παρά. 8 χρόνια παίζει στους ομίλους αυτή η ομάδα. Τώρα. 8 χρόνια είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια Ελβετίας, της
της πιο πλούσιας χώρας. Και διαπλεκόμενης. Γιατί ακριβώς. Άμα χρειαστεί και δύο σφυρίγματα θα τα πάρει. Και ακριβώς. Εσύ μου λες τώρα εδώ δεν τα έκανε. Και τα σφυρίγματα με την Βραζιλία που έφερε την ισοπαλία. Μα. Και προκρίθηκε. Τι λες τώρα. Και εσύ μου λες. Καλά, Γιώργο, γεια σου Κότσο Λεβέντη. Έτσι είναι ρε Νίκο. Να μα λέμε την αλήθεια στον Κοσμάκη. Με 20 εκατομμύρια μπάτσετ, 25 που έχεις, θα πάει να χτυπήσει την Ελβετία, τη Βασιλεία που έχει 150. Το έκανες μια φορά με την Νάπολη, με την Τότεναμ, το έκανες μια φορά με την Άρσεναλ, το έκανες μια φορά με την Φενέρμπαξε, με την Μπάγερ δεν μπόρεσες. Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ. Τα έγραφα, δεξιώσεις γάμων βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενούμε όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήματα άγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr 2-31-0-622-705 και το παλατάκι της Ολύμπου. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της κυρίας Έφης. Ρίξε μου μια κυρία Έφη για να κλείσουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας το άλλο Σάββατο στις 12. Ακολουθεί Παύλος Ραπτόπουλος για ενημέρωση. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάνα.